Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά και να είστε συντονισμένοι και σήμερα στην τηλεοπτική μας παρέα. Ημέρα 5η 3 του Οκτώβρη, είμαστε εδώ για να έτσι σχολιάσουμε την επικαιρότητα, να δούμε τα θέματα που τρέχουν τοπικά, ειδησιογραφικά και όχι μόνο, αλλά και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Και φυσικά να δεχτούμε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας παρεμβάσεις, όπως κάνετε καθημερινά, όπως έχουμε μάθει όλα τα τελευταία χρόνια. Χθες σας τα είχαμε πει από την Τρίτη, ήταν η μέρα απεργίας, στην οποία συμμετείχαν και οι δημοσιογράφοι και ο δημοσιογραφικός κόσμος. Οπότε η εκπομπή μας δεν βγήκε ζωντανά, δεν προβλήθηκε. Γι' αυτό και ερχόμαστε σήμερα να δούμε και κάποια θέματα από το χθεσινό ρεπορτάζ το απεργιακό και άλλα φυσικά που τρέχουν. Μόλις ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Ταυτόχρονα, λογικά τώρα θα πρέπει να ξεκινάει, αν τους δώσουμε και το ακαδημαϊκό τέταρτο ως ήθιστε, τώρα ξεκινάει η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο θα συνεδριάσει με αρκετά θέματα σήμερα. Να δούμε πώς θα πάνε και τα πράγματα. Θα έχουμε και ζωντανές συνδέσεις. Θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε σε εξέλιξη τη συνεδρίαση και από εκεί. Θα πάμε όμως πρώτα να συνδεθούμε, αν δεν κάνω λάθος και αν είμαστε έτοιμοι. Πολύ ωραία. Θα συνδεθούμε με τη Γιώτα Σταύρου, τη συνάδελφο. Όπως είπα, μόλις ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλησπέρα, Γιώτα. Καλησπέρα Έλληνα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, μία από τις πιο γρήγορες συνεδριάσεις που ίσως δούμε κατά την τρέχουσα δημαρχιακή θητεία, να πούμε, Έλληνα. Έτσι. Λιγότερο από μία ώρα. Και επειδή ανέφερες νωρίτερα για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και το ακαδημαϊκό τέταρτο που θα ξεκινήσει, εδώ το ακαδημαϊκό μισάωρο που υπήρχε συνήθως στην έναρξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έπαψε να ισχύει. Mm-hmm. Οι συνεδριάσεις λίγα λεπτά μετά την προκαθορισμένη ώρα ξεκινάνε. Άρα ήταν προγραμματισμένη για τις 2 το μεσημέρι, ξεκίνησε λίγα λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι. Λοιπόν, τώρα η σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε 6 θέματα στην ημερήσια διάταξη που αφορούσε τον ορισμό διοικήσεων και μελών τακτικών και αναπληρωματικών σε νομικά πρόσωπα στα οποία δεν είχαν οριστεί διοικήσεις. Δηλαδή, ζωγράφιο οίκο ευγυρίας, δημοτικό ραδιόφωνο, οργανισμό σπηλαίου πέραματος Διανετάει, καθώς και στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Ιωαννιτών, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν ουσιαστικά τα νομικά πρόσωπα που δεν είχαν διοικήσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση, γιατί για τα διοικητικά συμβούλια θα έχουν τη δυνατότητα οι τηλεθεατές να ενημερωθούν στα δελτία ειδήσεων του σταθμού, θα μείνω λίγο στην εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση. Διαβάστε και αρχικά από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Παπαγεωργίου, μια επιστολή που υπήρχε από τον επικεφαλής της Ενότητας Πολιτών Νέα Γιάννα, τον κύριο Θωμά Μπέγκα, ο οποίος να πούμε ότι απουσίαζε σήμερα από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς βρίσκεται εκτός πόλης, με την οποία επιστολή ζητούσε να υπάρξει ορισμός συνεδρίασης με θέμα τον διαγωνισμό για τον φωτισμό LED. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα ανέφερε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Δημήτρης Παπαγεωργίου, ήδη από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Φώτη Βάβα, ετοιμάζεται ένας λεπτομερής φάκελος με όλα τα στοιχεία για το συγκεκριμένο θέμα, ο οποίος φάκελος θα διανεμηθεί και σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Και ο κύριος Παπαγεωργίου δεσμεύτηκε ότι το πολύ σε 2 εβδομάδες, σε συνεδρίαση εντός 2 εβδομάδων, θα υπάρξει ως θέμα στην ημερήσια διάταξη ο διαγωνισμός για τον φωτισμό LED, που να υπενθυμίσουμε για ακόμη φορά για τους τηλεθεατές, ήταν ένα έργο το οποίο είχε προχωρήσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ωστόσο η σημερινή Δημοτική Αρχή προχώρησε στην ακύρωση αυτού του διαγωνισμού προκειμένου να επανεξεταστεί. Μάλιστα. Τώρα, υπήρξε μία σύγκρουση, θα έλεγε κανείς, μεταξύ του Δημάρχου του κ. Μωυσή Ελισάφ και της Δημοτικής Συμβούλου και Επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, της κ. Όλης Τσουμάνη, μάλιστα, για το ζήτημα των απορριμμάτων, σε ποιο επίπεδο όμως. Η κ. Τσουμάνη, επίσης εκτός ημερήσιας διάταξης, κατήγγειλε ουσιαστικά, επειδή υπήρξε σήμερα μία νέα επίσκεψη του Δημάρχου του κ. Ελισάφ στο εργοτάξιο και μία συζήτηση με τους εργαζομένους,
ως συνέχεια ουσιαστικά της απόφασης που υπήρξε την προηγούμενη εβδομάδα για αυτό το ζήτημα της αποκομιτής, μετά την αρνητική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της πρότασης της Δημοτικής Αρχής. Υπήρξε μια επίσκεψη λοιπόν του κυρίου Ελισάφα σήμερα στο εργοτάξιο. Αυτή την επίσκεψη, καταγγέλλοντας μάλιστα και συνδικαλιστική παρέμβαση, κατήγγειλε η κυρία Όλη Τσουμάνη για να υπάρξει απάντηση από πλευράς του Δημάρχου, ο οποίος υπενθύμησε ότι η πρώτη του επίσκεψη στο εργοτάξιο είχε γίνει λίγες μόλις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της Δημοτικής Αρχής, προκειμένου να εμψυχώσει, όπως είπε, τους εργαζόμενους αυτού του κρίσιμου τομέα για να ανταπεξέλθουν στο δύσκολο έργο, δεδομένου ότι ήταν γνωστά ότι θα υπάρξουν προβλήματα λόγω της έλλειψης προσωπικού. Η δεύτερη επίσκεψη, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Ελισάφ, έγινε προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να γίνει διάλογος ουσιαστικά με τους εργαζόμενους στην προσπάθεια που κάνει η Δημοτική Αρχή να αναζητήσει λύση για το συγκεκριμένο θέμα. Εκεί ήταν η κυρία Όλη Τσουμάνη, η κυρία Τσουμάνη διέκοψε τον... δεν αντιδρά ακριβώς, κατήγγειλε συνδικαλιστική παρέμβαση, δηλαδή ως προς την σημερινή παρουσία του Δημάρχου, κατήγγειλε μια συνδικαλιστική παρέμβαση και το γεγονός ότι είχε κάνει και ένα σχόλιο ο κύριος Ελισάφ, αν θυμάστε, πριν από λίγες ημέρες στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε αμέσως μετά την συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που είχε χαρακτηρίσει χαμηλό το ποσοστό της απεργίας. Ο κύριος Ελισάφ της απάντησε ότι ο ίδιος μπορεί, έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει εάν τα ποσοστά σε μια απεργία είναι χαμηλά ή όχι. Αυτό δεν σημαίνει παρέμβαση ουσιαστικά. Έχει τη δυνατότητα να κρίνει αν είναι χαμηλά τα ποσοστά δεδομένων των προβλημάτων που υπάρχουν στο συγκεκριμένο τομέα καθαριότητας. Αυτό ήταν έτσι, ένα ακόμη ζήτημα. Το τρίτο και από τα σημαντικότερα, θα έλεγε κανείς, σε αυτή την συνεδρίαση τη σημερινή, ήταν η ενημέρωση που ζήτησε η επικεφαλής της παράταξης Ιωάννα 2023, η κυρία Τατιάνα Καλογιάννη, αναφορικά με το ζήτημα το προσφυγικό. Συμφώνησε ο κύριος Ελισάφ ότι όντως είναι ένα σημαντικό ζήτημα, γι' αυτό και ο ίδιος έκανε την σχετική ενημέρωση, παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των προσφύγων που βρίσκονται σήμερα στην περιοχή μας, όχι μόνο στην πόλη των Ιωαννίνων, να πούμε, Έλενα, αλλά συνολικά στην Ήπειρο. Πρόσφυγες οι οποίοι σήμερα ξεπερνούν τις 3.500, είναι λίγο κάτω από τις 4.000. Σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, ο κύριος Ελισάφ παρουσίασε αναλυτικά δεδομένα. Είπε ότι σήμερα σε ό,τι αφορά στον Κατσικά υπήρχαν 966 πρόσφυγες. Ήρθανε περίπου 200 άτομα και εκτίμησε ότι ενδεχομένως με τις δυνατότητες που υπάρχουν και τα άδεια κοντέινερ που υπάρχουν, ίσως να... Έχουμε κάποιο πρόβλημα ίσως με τη σύνδεση. Θα προσπαθήσουμε να το αποκαταστήσουμε. Λογικό είναι, ζωντανή σύνδεση είναι και συμβαίνουν και αυτά. Καταλαβαίνουμε πάντως ότι μπήκαν σημαντικά θέματα και στην εκτός ημερήσιας διάταξη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι όπως μας τα μετέφερε η συνάδελφος η Γιώτα Ισταύρου. Και είχαμε μείνει στο προσφυγικό πραγματικά. Ζητάνε ενημέρωση επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, όπως η κυρία Καλογιάννη, και είναι λογικό. Και φαντάζομαι ότι θα μας απασχολήσει εντόνως το θέμα αυτό. Είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα και είδαμε και την προσπάθεια που γίνεται από πλευράς της κυβέρνησης να διευθετήσει αυτό το θέμα, να βάλει σε μια τάξη τα πράγματα και να αποσυμφορήσει μεγάλα προσφυγικά κέντρα, όπως είναι ο καταβλισμός της Μόριας, ένας καταβλισμός προσφύγων, πραγματικά ντροπή για όλη την Ευρώπη και όλη την οικουμένη, θα έλεγε κανείς. Τριτοκοσμικές οι συνθήκες εκεί. Είδαμε και μια μητέρα να χάνει τη ζωή της, μητέρα ενός βρέφους τις προηγούμενες ημέρες. Είδαμε όλες τις φασαρίες που έγιναν και θα πει κανείς, δικαίως οι άνθρωποι αυτοί διαμαρτύρονται για κάτι καλύτερο. Απέφυγαν τον πόλεμο και τις βόμβες τους που έπεφταν πάνω από τα κεφάλια τους βροχή, για να έρθουν εδώ να περνάνε έτσι. Λοιπόν, θα πάμε... Μπορούμε να πάμε, ωραία, πάμε να αποκαταστάθηκε το πρόβλημα της ζωντανής σύνθεσης. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν με τη Γιώτα Σταύρου. Γιώτα, μου μέναμε στο προσφυγικό και λέγαμε ότι είναι εύλογο να ζητάνε ενημέρωση η επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, όπως έκανε σήμερα η κυρία Καλογιάννη. Και μας έλεγες γενικότερα ότι ο Δήμαρχος θεωρεί ότι σίγουρα θα έρθουν και υπάρχει δυναμικότητα στον Κατσικά να έρθουν και άλλοι πρόσφυγες. Yeah.
Ναι, δεδομένου, Έλενα, γιατί το συζητούσαμε και πριν από 2 ημέρες. Ο Κατσικάς κάποια στιγμή είχε πολύ μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων από αυτόν που σήμερα, μέχρι πρότινος, δηλαδή πριν την άφιξη νέων προσφύγων στην περιοχή, είχε να κατοικούν. Δηλαδή κάποια στιγμή έφτασε και στα 1.200-1.400 άτομα. Mm-hmm. Ουσιαστικά ήταν στα 966 άτομα και υπάρχουν κοντέινερ κενά, τα οποία ουσιαστικά μπορούν να υποδεχθούν και άλλους πρόσφυγες, οπότε εκτιμάται ότι θα φτάσουν και άλλοι στην περιοχή το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Ελισάβ, δεν ξέρω αν ακούσατε αυτό που ενημέρωσε με έφαση και την ενημέρωση που ο ίδιος έχει, είναι ότι η πλειοψηφία αυτών των προσφύγων που βρίσκονται στην περιοχή μας έχουν ζητήσει άσυλο, είναι αιτούντες άσυλο. Έτσι, έδωσε αναλυτικά στοιχεία τα οποία θα μου επιτρέψετε αυτή τη στιγμή, δεν έχω μπροστά μου, το έχω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, οπότε δεν έχω τη δυνατότητα εκεί αυτή τη στιγμή. Είναι άνθρωποι αιτούντες άσυλο και από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως είναι το ζήτημα της γλώσσας. Για παράδειγμα, ο κύριος Ελισάφ ανέφερε ότι είναι απορίας άξιων πως 3 χρόνια μετά, και παρά το γεγονός ότι είχαν κάποια στιγμή ανακοινωθεί και προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από το Πανεπιστήμιο, αυτά τα προγράμματα δεν λειτουργήσαν. Αυτοί οι άνθρωποι τελικά δεν έχουν μάθει την γλώσσα. Άρα γίνεται μια προσπάθεια επανεκκίνησης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για να ξεκινήσει η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας στους πρόσφυγες. Επίσης, υπάρχει ένα ζήτημα με τη μεταφορά μαθητών στα σχολεία, όχι από τους, από το δυναμικό, αυτό το μαθητικό δυναμικό που διαμένουν σε διαμερίσματα μέσα στην πόλη, σε ξενοδοχεία, κυρίως από το μαθητικό δυναμικό που υπάρχει στον Κατσικά. Υπάρχει ένα ζήτημα εκεί με την μεταφορά των μαθητών προς σχολικές μονάδες όπου δέχονται πρόσφυγες. Άρα υπάρχουν ακόμη ανοιχτά ζητήματα για τα οποία υπάρχει στενή συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με όλους τους συναρμόδιους φορείς προκειμένου να αντιμετωπιστούν. Έτσι, δεδομένου ότι όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στα νησιά, κάτι που ανέφερε και ο Δήμαρχος, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα λόγω των χειρισμών από πλευράς της Τουρκίας. Κάθε φορά που θέλει να απειλήσει, ανήκει τις στρόφιγγες, στέλνει μεγάλο αριθμό προσφύγων στα νησιά, τα νησιά βουλιάζουν. Είχαμε, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, το τραγικό περιστατικό στη Μόρια. Άρα λοιπόν αυτόματα σημαίνει ότι για να γίνει αποσυμφόρηση των νησιών, θα πρέπει όλοι αυτοί οι πρόσφυγες να μεταφερθούν στην ενδοχώρα, ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές και η περιοχή των Ιωαννίνων. Βέβαια, και διαβάζαμε και νωρίτερα ότι από τα πρώτα μέτρα που θα αναλάβει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα είναι μάλιστα να βρει στην ενδοχώρα και διαμερίσματα, να ζητά πλέον και διαμερίσματα πέρα από τους καταβλισμούς, γιατί είναι λογικό να κορεστούν κάποια στιγμή και οι καταβλισμοί, να μην υπάρχει περαιτέρω δυναμικότητα. Προσπαθούν να βρουν, λέει, και ξενοδοχεία και διαμερίσματα στην ενδοχώρα που θα δεχτούν πρόσφυγες. Οπότε βλέπουμε ένα συντονισμένο σχέδιο ερχομού προσφύγων προς την ενδοχώρα. Ούτως ή άλλως υπάρχουν, να πούμε, Έλενα, στην περιοχή, έτσι, και ξενοδοχεία και διαμερίσματα τα οποία έχουν ενοικιαστεί κυρίως από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Σωστά. Όπου φιλοξενούνται εκεί πρόσφυγες. Αυτό που ζητήθηκε μια διευκρίνηση από πλευράς του Δημάρχου και διευκρινίστηκε από τον κύριο Λισάφ είναι ότι προς το παρόν δεν έχει ζητηθεί άλλος χώρος προκειμένου να δημιουργηθεί ενδεχομένως ένα νέο κέντρο προσφύγων. Κάτι τέτοιο στην παρούσα φάση δεν έχει ζητηθεί για την περιοχή μας. Κάποιος νέος χώρος πλην του Κατσικά ή της Αγίας Ελένης. Έτσι, να το διευκρινίσουμε και αυτό. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, για να τα συνοψίσουμε και να κλείσουμε, να σε αποδεσμεύσουμε, μπήκανε 2-3 θεματάκια σημαντικά στην εκτός ημερήσιας διάταξη συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι προχώρησε ωστόσο πολύ γρήγορα, γιατί αν σκεφτείς ότι βγήκαμε στο τηλεοπτικό άρα 3:10 και είχε ήδη τελειώσει, ούτε μία ώρα συνολικά δεν διήρκησε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή η συνεδρίαση, συν έτσι η ανακοίνωση των ονομάτων που έγινε, όπως είπαμε, για τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα. Θα έχουμε αναλυθεί ρεπορτάζ λίγο αργότερα, οπότε και όταν να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλό απόγευμα, να ευχηθούμε και στη συνάδελφο, ούτως ή άλλως έχει δρόμο μπροστά, γιατί θα πρέπει να έτσι γίνουν και τα ρεπορτάζ για το δελτίο ειδήσεων, για τα δελτία ειδήσεων που ακολουθούν της εκπομπής. Πήραμε μία πρώτη γεύση, ενημερωθήκατε ουσιαστικά για τα θέματα που μπήκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Φυσικά περιμένουμε, δεν νομίζω να βρεθούμε μπροστά σε φοβερές εκπλήξεις, γιατί λίγο πολύ τα ονόματα των ανθρώπων, ουσιαστικά των αυτοδιοικητικών που θα έτσι στελεχώ
υπογράψουν τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα φορείς του Δήμου Ιωαννιτών είναι λίγο πολύ γνωστά. Περιμένουμε όμως και το επίσημο ανακοινωθέν, θα λέγαμε, το επίσημο δελτίο τύπου από το Δήμο Ιωαννιτών, από τη Δημοτική Αρχή, για να μπορέσουμε και εμείς έτσι να τα δώσουμε. Θα καλησπερίσω σε αυτή τη φάση τον Νίκο το Βούστρο, είναι μαζί μας για να σχολιάσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα. Και να, έχουμε αρκετό ψωμί. Ξεκινήσαμε με Δημοτικό Συμβούλιο. Καλησπέρα, Νίκο. Ευχαριστώ που είσαι εδώ στο καθιερωμένο μας ραντεβού κάθε Πέμπτη. Καλησπέρα, αγαπητή Έλενα. Καλησπέρα στους αγαπητούς τηλεθεατές. Ναι, πολύ το ψωμί. Έχουμε και θέματα που μας έρχονται ουρά τις προηγούμενες συνεδρίες. Οι σκουπιδομαχίες που γράψαμε και εμείς στην Ήπειρος News. Αυτό τίνει πλέον να εξελιχθεί σε ένα σύριαλ. Βλέπουμε λίγο βέβαια να πέφτουν οι τόνοι τις τελευταίες μέρες και νομίζω ότι αυτό είναι καλό, αν θέλεις, στην προσωπική μου άποψη και εκτίμηση. Νομίζω ότι η ουσία πρέπει να δοθεί όχι στις αντιδράσεις για την αντίδραση ή για τις αντιπολιτευτικές εντυπώσεις, αλλά στο να ληφθεί κάποια πρωτοβουλία έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα, να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Είναι πράγματα που είναι λυμένα στις άλλες πόρες και στις άλλες χώρες του κόσμου. Δεν μπορεί εδώ πέρα εν έτη 2018 να τσακωνόμαστε ή να προσπαθούμε να αποκομίσουμε, ας πούμε, αντιπολιτευτικά ή οποιαδήποτε άλλα επικοινωνιακά κέρδη πάνω σε ένα θέμα το οποίο αφορά την δημόσια υγεία, που αφορά την σωστή λειτουργία της πόλης τελικά, έτσι. Αν θέλεις, και την εικόνα μας προς τα έξω, διότι είμαστε και ένας τουριστικός προορισμός πάρα πολύ δημοφιλής πια τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, αφού ξεκίνησες έτσι, ας το ξεκινήσουμε από εκεί. Λοιπόν, και επειδή το είδα, το σχολιάσατε, το καυτηριάσατε και στην Epirus News, είδαμε από την περασμένη Πέμπτη, οπότε και τα είπαμε τηλεοπτικά εδώ και το είδαμε, το ανοίξαμε το θέμα, είδαμε μία σειρά ουσιαστικά ανακοινώσεων. Το ένα ανακοινωθέν της μίας παράταξης διαδεχόταν το άλλο. Απαντήσεις, ανταπαντήσεις. Πόλεμος. Ένας κακός χαμός. Πόλεμος ανακοινώσεων. Ανακοινώσεων, εντυπώσεων, δεν ξέρω. Πες το πώς θες. Με σκοπό τις εντυπώσεις, τον εντυπωσιασμό. Τι ακριβώς θεωρείς ότι εξυπηρετεί όλο αυτό? Κοίταξε, τώρα νομίζω ότι υπήρξε μια υπερβολή στο όλο θέμα. Ουσιαστικά οι παρατάξεις θέλουν να πούν τελικά ότι η δική μας λύση είναι η καλύτερη. Δηλαδή, όπως πάντα προσπαθούν οι παρατάξεις να εντυπωσιάσουν και να κερδίσουν τις εντυπώσεις, αλλά νομίζω ότι για τους λόγους που είχαμε εξηγήσει και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι εδώ ουσιαστικά έχουμε τρεις εναντίον τριών. Έτσι. Αυτό είναι το βασικό πράγμα που πρέπει να κατανοήσουμε όταν θέλουμε να μιλήσουμε ή να αναλύσουμε ή να σκεφτούμε κάτι σχετικά με τη λειτουργία του τρέχοντος Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης των Ιωαννίνων. Πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε τρεις εναντίον τριών εδώ πέρα. Έχουμε μια σύμπραξη τριών παρατάξεων. Και έχουμε από την άλλη μεριά μια αντιπολίτευση, η οποία δεν έχει βέβαια τη μορφή της σύμπραξης. Εξάλλου δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο ούτε και από τον νόμο, ούτε είναι και κάτι θεσμικό να γίνει μια σύμπραξη. Αλλά νομίζω ότι γίνεται de facto σύμπραξη εκεί, διότι τα περισσότερα συμφωνεί και η αντιπολίτευση κατά της δημοτικής σύμπραξης από την άλλη μεριά που αποτελεί τη Δημοτική Αρχή. Νομίζω ότι θα δούμε πολλές τέτοιες μάχες ή διαμάχες ή και κοκορομαχίες, μπορεί να το πει κανένας ορισμένες φορές, έτσι λίγο βαρύς ο χαρακτηρισμός, αλλά ορισμένες φορές γίνεται και διαμάχη για τη διαμάχη. Να πω εδώ ότι υπάρχει από σήμερα ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Έχουμε τη μετάδοση των Δημοτικών Συμβουλίων σε πραγματικό χρόνο, live, που λέμε και στα ελληνικά, στο διαδίκτυο. Ο Δήμος Ιωαννιτών, το Δημοτικό Συμβούλιο, απέκτησε από σήμερα κανάλι στο δημοφιλές YouTube, όπου μπορεί πλέον ο κάθε δημότης να παρακολουθεί όλη τη συνεδρίαση. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι... Ωραίο είναι αυτό, αλλά πάρα πολύ. Με πιάνει αδιάβαστη πραγματικά και δεν το γνώριζα. Είναι εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ναι, σήμερα δεν θα έπρεπε όμως, Νίκο, αυτό κάπως να επικοινωνηθεί? Εντάξει. Δεν θα έπρεπε να το ξέρει ο κόσμος, γιατί ξαφνικά άμα δεν μπεις... Στην πλατφόρμα του YouTube, αν δεν στο πει κάποιο, πώς θα ξέρει. Ούτε και εκεί. Το YouTube είναι ένα χάος τεράστιο. Υπάρχουν μερικά εκατομμύρια κανάλια. Δεν υπάρχει περίπτωση να το βρει κατά τύχη. Δηλαδή, ίσως θα πρέπει, γιατί είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία. Βέβαια και είναι ωραία πρωτοβουλία. Ίσως κάπως θα έπρεπε να επικοινωνήσει. Ελπίζω ότι θα έχει και πολιτικό αντίκτυπο αυτή η πρωτοβουλία και θα εξηγήσω τι εννοώ. Γιατί πάρα πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια, εμείς που παρακολουθούμε τα δημοτικά συμβουλία, είδαμε το εξής. Ότι όταν άναβαν οι κάμερες στην εγγραφή. Υπήρχαν διαξηφισμοί, φασαρίες. Ποιος θα κερδίσει τις τηλεοπτικές εντυπώσεις? Τώρα λοιπόν που θα μεταδίδεται όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, θα εκλείψει αυτή η ανάγκη για εντυπωσιασμό on camera. Τώρα θα μπορεί ο καθένας, όποιος δημότης θέλει. Θα εκλείψει πάντων, ή θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Ή θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Ή θα γίνεται όλη η συνεδρίαση. Σε κλίμα πολεμικής. Δεν ξέρω, θα το δούμε. Θα το δούμε. Εκτιμώ όμως ότι κάθε προσπάθεια που βοηθάει στη διαφάνεια. Κάθε πρωτοβουλία που βοηθάει την πληροφόρηση των πολιτών είναι προς σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, υπάρχουν και ορισμένα, τουλάχιστον από ό,τι είδα λίγο σήμερα στην πρώτη μετάδοση που έγινε, η οποία βέβαια πρέπει να αναγνωρίσουμε στους ανθρώπους εκεί που έκαναν την πρωτοβουλία αυτή, που την υλοποίησαν, ότι έχει και λίγο δοκιμαστικό χαρακτήρα. Προφανώς έτσι πρέπει να δοκιμάσουν και τον εξοπλισμό και όλα αυτά τα πράγματα που χρειάζονται εκεί να λειτουργήσουν. Είχε λίγο θέμα με τον ήχο η σημερινή μετάδοση και η εικόνα δεν κάλυπτε όλες τις παρατάξεις. Δηλαδή, δύο-τρεις παρατάξεις, νομίζω, από τις μικρότερες ήταν εκτός του πλάνου.
Είναι κάποιες λεπτομεριούλες που θα πρέπει να τις βρουν. Θα πρέπει να τις δουν, ναι, ή θα πρέπει να αλλάζουν κάμερες, θα πρέπει να βρουν μια άλλη γωνία. Δεν ξέρω, κάποιος πιο ειδικός περί τα σκηνοθετικά, ας πούμε, θα πρέπει αυτά να μεριμνήσει, να λυθούν. Γιατί, αν θέλεις, δεν είναι δίκαιο για αυτούς που δεν φαίνονται ή δεν είναι δίκαιο για αυτούς που δεν ακούγονται σωστά, ενώ κάποιοι άλλοι ακούγονται σωστά. Έχει κάποια τεχνικά που πρέπει να τα λύσουν. Σωστά. Δεν είναι ωστόσο αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι πλέον αποκτούμε κι εμείς ένα δημοτικό συμβούλιο όπου μπορεί ο πολίτης να το ακούσει. Υπήρχε η δυνατότητα και πρώτα μπορούσε κάποιος μέσω των ραδιοφωνικών μεταδόσεων του Δημοτικού Ραδιοφώνου να ακούσει αυτές τις συνεδριάσεις. Αλλά ραδιοφωνικά δεν είναι εύκολο να παρακολουθήσεις μια τέτοια συνεδρίαση. Αν δεν έχεις και την εικόνα, ή μια εικόνα χίλιες λέξεις λέμε, είναι μια καλή πρωτοβουλία. Έτσι, και εκεί θα μείνω και θα το πω. Τώρα, ως προς το πώς επικοινωνήθηκε αυτό, δεν ξέρω πώς επικοινωνήθηκε. Εμείς στην Ήπειρο Σμύρου σήμερα το μάθαμε. Ήρθε μια άτυπη ενημέρωση από το Δήμο κάποια στιγμή, λίγο, νομίζω σήμερα το πρωί, κάποια στιγμή το μεσημέρι, δεν ξέρω πότε ακριβώς. Γράφουμε κάτι σχετικό, αλλά γενικά δεν έγινε πολύ γνωστό. Νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό θα πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα στον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Έχω την πληροφορία ότι είναι δική του η πρωτοβουλία αυτή. Μιλάω για τον κύριο Λυκογιώργο. Ναι, ο οποίος πήρε αυτή την πρωτοβουλία και έπραξε πάρα πολύ ορθά, διότι δεν έχει ούτε σπουδαίο κόστος μια τέτοια υλοποίηση τεχνικά και παρέχει πληροφόρηση σε κάποιον δημότη που, αν θέλεις, και λόγω ωραρίου και λόγω χρόνου δεν μπορεί να δει, λόγω υποχρεώσεων δεν μπορεί να δει ούτε τα ρεπορτάζ των τηλεοπτικών σταθμών. Και επίσης είναι σημαντικό, θα σου πω κάτι. Φαντάζομαι ότι αυτό γίνεται live μετάδοση, γιατί και εγώ τα τεχνικά δεν τα ξέρω και τέλεια, αλλά γίνεται live μετάδοση, όμως μετά το υλικό αυτό θα μένει και φαντάζομαι θα είναι αναρτημένο στο YouTube. Άρα κανείς θα μπορεί να ανατρέξει και ξέρεις, αυτό ίσως να μπορεί να λειτουργήσει και προς όφελος και των ίδιων των παρατάξεων, να ανατρέξουν, να ακούσουν το πώς τοποθετήθηκαν. Όχι μόνο αυτό, αλλά θα εκλείψουν οι προχειρολογίες και οι αοριστείες και οι εύκολες αντιπολιτευτικές ορώνες. Γιατί είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν. Έτσι. Τα λόγια είναι εύκολα. Talk is cheap που λένε οι Αγγλοσάξονες. Τα λόγια είναι φτηνά, είναι εύκολα. Θέλω να πούμε αυτό. Αυτό λίγο θα εκλείψει τώρα. Δηλαδή στη λογική ότι θα υπάρχουν καταγεγραμμένες όλες τις συνεδριάσεις σαν αρχείο, μέσα στο διαδίκτυο, έτσι, στο cloud. Θα είναι μέσα ό,τι θέλει, θα μπορεί να βρει όποιος θέλει, σε όποιο χρόνο θέλει. Έτσι. Σημαντικό. Νομίζω ότι είναι μια πρωτοβουλία που αναβαθμίζει την όλη διαδικασία και οφείλουμε να απονείμουμε τα εύσημα. Είναι καλή πρωτοβουλία. Λοιπόν, δεν ξέρω όμως, το μόνο θέμα που δεν ξέρω, τι γίνεται με κάποια ζητήματα προσωπικών δεδομένων. Γιατί εκεί κάποιες φορές έρχονται ζητήματα όπως είναι, ξέρω εγώ, κλήσεις πολιτών ή κάποια αιτήματα κάποιων δημοτών κτλ. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτά τα ζητήματα. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να δει λίγο εκεί η αρμόδια αντιδημαρχία. Δηλαδή, τι γίνεται όταν συζητείτε, ξέρω εγώ, κάποιος που έχει ένα πρόστιμο και συζητιέται το ύψος του προστίμου, ή μπορεί να έχει κάνει μια αίτηση διαγραφής. Δηλαδή, υπάρχουν ορισμένες φορές και κάποια θέματα προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή, μπορεί ο χύψη δημότης να μην θέλει να βγει στη δημοσιότητα το θέμα του το οποίο μπορεί να συζητηθεί. Ή γενικότερα να μην θέλει να φανεί, ναι. Είναι κάποια ζητήματα αυτά τα οποία πρέπει να τα δει λίγο εκεί ο Δήμος μας. Ωστόσο, είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία στην κατεύθυνση αυτή. Τώρα, κατά τα άλλα, νομίζω ότι ήταν λίγο διεκπαιρεωτική η συνεδρίαση από ό,τι την παρακολούθησα και εγώ. Ένα βασικό θέμα στην ημερήσια διάταξη ήταν η στελέχωση των υπολείπων νομικών προσώπων και οργανισμών του Δήμου. Στελεχώθηκαν εκεί με κάποια πρόσωπα, κάποιους αυτοδιοικητικούς ή φορείς αυτοί. Ουσιαστικά τώρα παίρνει το πλήρες σχήμα διοίκησης η νέα δημοτική αρχή και οι δημοτικοί οργανισμοί. Γιατί δεν είναι μόνο εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής, είναι και εκπρόσωποι από τους δημότες, όπως ορίζεται χαρακτηριστικά από τον νόμο. Είναι και εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης και μάλιστα με συγκεκριμένες ποσοστώσεις κτλ. Ελπίζουμε και λίγο πολύ παίζαν τα νόματα, έτσι. Είναι λίγο πολύ γνωστά των ανθρώπων που θα απαρτήσουν αυτά τα νομικά πρόσωπα. Βέβαια, μένει, όπως είπα, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε και μπορεί να υπάρχουν και τις τελευταίες στιγμές αλλαγές που να μην τις έχουμε μάθει. Ωστόσο, ας περιμένουμε καλύτερα την επίσημη ανακοίνωση από το Δήμο. Θα έρθει το σχετικό δελτίο τύπου. Από ώρα σε ώρα το περιμένουμε. Θα υπάρξει οπότε επίσημη ανακοίνωση και θα δώσουμε επίσημα τα στοιχεία. Αν έχεις ολοκληρώσει, νομίζω ότι το πλέον σημαντικό θέμα της σημερινής συνεδρίασης ήταν τα στοιχεία που ακούστηκαν διαστόματος Δημάρχου για το μεταναστευτικό προσφυγικό. Σωστά. Όπου πραγματικά εκεί ο Δήμαρχος επιβεβαίωσε τους αριθμούς και να μου επιτρέψει να πω και κάτι. Είχαμε αντιδράσεις στο ενδεχόμενο που είναι πολύ υπαρκτό το ενδεχόμενο. Έτσι, είναι πιθανότητα η οποία θα συμβεί. Δεν είναι θεωρητική πιθανότητα, θα συμβεί τις επόμενες μέρες. Είναι διακηρυγμένη η άποψη και η πολιτική της κυβέρνησης να φέρει κόσμο προς την Ενδοχώρα, γιατί δεν γίνεται αλλιώς στα νησιά. Έτσι, όχι γιατί θέλει να πλήξει την Ενδοχώρα, γιατί πρέπει να αποσυμφορηθούν τα νησιά.
Στη Μόρια έχουμε κάπου 13.000 πρόσφυγες. Είναι εξωφρενικά. Σε ένα κέντρο προσφυγικό που δεν χωρεί το 3.000. Με 500 αστυνομικούς στον ομό εκεί στην περιοχή. Έτσι. Με 500 αστυνομικούς. Και έχει και αυτό μια σημασία για το πώς τηρείται η τάξη, ας το πούμε, στην κάθε περιοχή. Και το πόσο πολύ πασχίζουν και αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους εκεί πέρα. Όταν έχουν επιβάλλουν την τάξη, να το πούμε, εντός ή εκτός αγωγικών, σε έναν αριθμό. Εκτός του τι υποθέσεις μπορεί να υπάρχουν στην τόπια επικαιρότητα, εκεί στην τοπική επικαιρότητα, όταν έχουν έναν αριθμό, ας πούμε, προσφύγων και μεταναστών που ξεπερνάει 13.000 στο νησί, αντιλαμβάνεται κανένας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να μειώσει αυτόν τον αριθμό από εκεί. Και πώς θα το μειώσει, να το στείλει πίσω, δεν μπορεί, δεν είναι εύκολο, γιατί υπάρχει διαδικασία εξέτασης ασύλου, είναι λεπτά νομικά ζητήματα που ακουμπούν διεθνείς συνθήκες. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή, ανέξοδα κάποιες μικρές δυνάμεις της αντιπολίτευσης, κάποιες μικρές πολιτικές δυνάμεις, μπορεί να λένε ότι να τους στείλουμε πίσω, να τους γυρίσουμε πίσω. Υπάρχει ένα θέμα ουσίας. Πού είναι το πίσω, αφού οι περισσότεροι δεν λένε όπου κατάγονται, ή λένε ότι προέρχονται από περιοχές της Συρίας που βομβαρδίζονται, ή λένε ότι προέρχονται από περιοχές του Αφγανιστάν που έχουν χαρακτηριστεί επισήμως περιοχές που πλήττονται από πόλεμο, άρα αυτοί δικαιούνται προστασία πρόσφυγα. Λοιπόν, υπάρχει θέμα με το ζήτημα το προσφυγικό μεταναστευτικό. Βεβαίως υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι που είναι η παράνομη μετανάστευση, η παράτυπη, όπως θέλεις πες το. Δεν μπαίνω τώρα στην ονοματολογία αυτή. Βέβαια. Απλά σε αυτό που ίσως αντιδρούν κάποιοι και αυτό που λένε κάποιοι είναι όντως οι άνθρωποι που αξίζουν να μείνουν εδώ, οι άνθρωποι που αιτούνται άσυλο και πρέπει να το πάρουν, τουλάχιστον για αυτούς, για να ξέρουμε και να πάρουν και καταγεγραμμένα αυτό που λέγαμε, στοιχεία κλπ. Ή για τις επανενώσεις οικογενειών, να γίνουν πιο γρήγορες οι διαδικασίες, πιο ευέλικτες και να μην μπλοκάρουν στη γραφειοκρατία. Έτσι. Δεν μπορεί τώρα να αιτείται άσυλο ή να αιτείται να επανενωθεί με την οικογένειά του ένας πρόσφυγας που μπορεί αυτός να έχει μείνει, να έχει ξεμείνει εδώ πέρα, οι συνθήκες να είναι τέτοιες που να έμεινε στη δική μας τη χώρα και η οικογένειά του υπόλοιπη να έχει περάσει στη Γερμανία και να μην μπορούν μετά από 3, 4 και 5 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι να συναντηθούν. Μα δεν θέλουν οι περισσότεροι, δεν θέλουν να μείνουν εδώ. Βλέπουν τη χώρα μας σαν ενδιάμεσο σταθμό, διαμετακομιστικό σταθμό. Είναι αυτό που λέω. Τουλάχιστον να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες. Πάνε πάρα πολύ αργά, με ρυθμούς χελώνας. Και ήθελα να ήξερα πραγματικά. Σε σημείο που δεν καταλαβαίνεις γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Μα γι' αυτό το λέω. Και πολλοί λένε ότι ενδεχομένως και τις προηγούμενες κυβέρνησεις μπορεί να ήταν και πολιτική το να μην στέλνει, να μην επιτρέπει αυτούς τους ανθρώπους να πάνε προς την Ευρώπη για κάποιους δικούς τους λόγους. Λέγεται και αυτό, ακούγεται ότι τα στοιχεία που παρέθεσαν και αρμόδιοι οι υπουργοί τις προηγούμενες μέρες είναι συγκλονιστικά πραγματικά. Μιλούν, ας πούμε, για κάποιες εκατοντάδες ότι επέστρεψαν από την Ελλάδα προς τον τόπο, προς την τελευταία γνωστή, ας πούμε, χώρα κατοικίας που ήταν η Τουρκία. Μάλιστα. Σύμφωνα με τη Συμφωνία Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτοί οι οποίοι κρίνεται ότι δεν μπορούν να παραμείνουν στη χώρα και στην Ευρώπη κατ' επέκταση, δικαιούμαστε και υποχρεούμαστε ταυτόχρονα να τους επαναπατρίσουμε στην τελευταία χώρα γνωστή που είναι η Τουρκία. Σύμφωνα με τη Συμφωνία Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάζουμε μία άνω τελεία. Πάμε να συνδεθούμε με το Περιφερειακό Συμβούλιο, να δούμε γιατί έχει ξεκινήσει και εκεί. Είναι και αυτός εξέλιξη. Φαντάζομαι ότι τώρα θα ξεκινήσει, δεν θα έχει 5-10 λεπτά. Mm-hmm. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, που είναι σε εξέλιξη συνεδρίαση. Και εννοείται ότι ερχόμαστε να σχολιάσουμε και αυτά, αλλά και αμέσως του μετά. Περιφερειακού Συμβουλίου αμέσως μετά. Mm-hmm. Σειρά ενστάσεων που υπάρχουν στην περιοχή που έχουν θέση με συντεταγμένες και βασικά και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι μεν αρνητική, αλλά αυτό δεν είναι δεσμευτικό για μας. Επί της ουσίας όμως είναι ότι εγώ πίστηκα προσωπικά και κάνω εισήγηση με όλα αυτά που έχουν έρθει ότι θα είμαστε αρνητικοί στην εισήγηση που υπάρχει στην γνωμοδότηση που θα κάνουμε, γιατί εμείς γνωμοδοτούμε, δεν αποφασίζουμε εδώ για το θέμα αν είμαστε θετικοί να γίνει αυτό το υδροελεκτρικό. Δεν έχει γίνει ούτε πώς είναι το έδαφος, γιατί υπάρχουν τεράστιες ενστάσεις για τη φύση του εδάφους και δεύτερον ότι το νερό δεν φτάνει και για τις άλλες δραστηριότητες που υπάρχουν στην περιοχή. Το έγγραφο που υπάρχει από πλευράς Άρτας και υπογράφεται από την ΕΧΟΠ, σας είπα, είναι θετικό με πάρα πολλές προϋποθέσεις αρνητικές που λέει ότι προβληματίζει αυτό, προβληματίζει, είναι σαν να λένε ότι είναι αρνητικό. Έτσι. Δεν το έχω μαζί μου αυτή τη στιγμή της Άρτας,
Έχω όλα τα άλλα τις ενστάσεις εδώ. Θα το καταθέσω και αυτό της Άρτας. Οι προϋποθέσεις που δίνουν το δικαίωμα στην Επιτροπή να βάζει προϋποθέσεις, εγώ θεωρώ είναι πολύ δυνατές και είμαστε αρνητικοί στη γνωμάτευση, γιατί την τελική απόφαση σε όλα αυτά δεν την παίρνουμε εμείς γνωματεύουμε. Και εγώ συνήθως σε τέτοιες αποφάσεις δεν είμαι αρνητικός. Αλλά εδώ είμαι αρνητικός. Θέλω δε, γιατί είδα αυτές τις μέρες έγινε και μια ιστορία κάτω στην Άρτα, σε ένα έργο στο Δήμο Καραϊσκάκη που αφορά κάποιες ανεμογεννήτριες, ένα μικρό έργο. Να σας ενημερώσω ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει βγάλει μετά από γνωμοδετήσεις στις 29 Μαΐου του 2018 τη θετική απάντηση και υπάρχουν μια σειρά έγγραφα για άλλο έργο, αυτό είναι για τις ανεμογεννήτριες, που είναι θετική όλη η διοίκηση στο να γίνει αυτό το έργο και έχει δοθεί άδεια κατασκευής, γιατί κάπου έγιναν κάποιες ιστορίες. Κατόπιν αυτού, ενημέρωση κάνω για αυτό το πράγμα, ότι η άδεια υπάρχει κανονικά και δεν είναι δικιά μας. Η άδεια είναι από υπηρεσίες της ελληνικής κυβέρνησης, κατά στο διενεκές, ξεκινώντας μια αίτηση από το 2013 και φτάνοντας να εγκριθούν οι περιβαλλοντολογικοί όροι και κεντρικά και από την αποκεντρωμένη διοίκηση της Ηπείρου, και να δοθεί η άδεια κατασκευής οριστικά από ΤεΡΑΕ, χωρίς ποθενά να υπάρχει κάποια ένσταση επί αυτών των υποθέσεων. Λοιπόν, διάφορα θέματα που έτσι μπαίνουν και από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης εκεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Φαίνεται ότι ανέβηκαν λίγο νωρίτερα, όπως με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι, τα αίματα, λόγω κάποιων επικεφαλής που θέλησαν να βάλουν έτσι πληθώρα θεμάτων στην εκτός ημερήσιας διάταξη συζήτηση. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά σε λίγο πιο αναλυτικά. Υπάρχει ένα θέμα εσωτερικά τώρα με τον ήχο μέσα στην αίθουσα του συνεδριακού, του Περιφερειακού Συνεδρίου. Δεν είναι δικό μας. Ελπίζω να μπορέσουν να το αποκαταστήσουν για να μπορούμε στη συνέχεια έτσι να ακούμε τα θέματα θέλετε, αναλυτικά. Τα μικρόφωνα από αυτά που ακούγονται για να στήφτω και λίγο. Κουράστηκαν, λες. Βέβαια, όταν βάζεις τόσο πολλά θέματα και άσχετα με το αντικείμενο του οργανισμού αυτό, ας πούμε, ναι, υπάρχει πάντα αυτό το πρόβλημα. Ειδικά από κάποιες μικρότερες αντιπολιτευτικές δυνάμεις, οι οποίες θεωρούν ότι ισχύει πάντα αυτό που λέμε ότι τα παράπονά σου στο Δήμαρχο, ας πούμε, και δεν αναφέρομαι τώρα στο Δήμο Ιωαννιτών ή άλλο, γενικότερα, και προσπαθώντας να δημιουργήσουν κάποιες εντυπώσεις, οι μικρές συνήθως παρατάξεις το κάνουν. Δηλαδή, παρατάξεις που δεν έχουν ασκήσει διοίκηση, που δεν ξέρουν, ας πούμε, ποια είναι η. Ουσιαστικά, ας πούμε, η αποστολή αυτού του οργανισμού. Να πούμε ότι ένας οργανισμός τέτοιος, όπως είναι αυτοδιοικητικός οργανισμός, όπως είναι ένας Δήμος, μια περιφέρεια, έχει ένα πλαίσιο αρμοδιοτήτων και καθηκόντων και υποχρεώσεων, το οποίο είναι σαφέστατα καθορισμένο και απόλυτα καθορισμένο. Δηλαδή, δεν έχει αυτό που θα λέγαμε την αυτοτέλεια του να πάρει κάποια πρωτοβουλία. Και αυτό, βέβαια, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι και καλό να είναι τόσο πολύ καθορισμένα τα πράγματα, γιατί δεν μπορεί και να δίνει λύσεις σε προβλήματα εκεί. Βέβαια, αυτό είναι στην ευχέρεια του καθενός περιφερειάρχη και δημάρχου, το πώς κάθε φορά, τηρώντας βέβαια απαρέγκλητα την νομιμότητα, θα μπορεί όλα αυτά λίγο να τα διευθετεί, να τα παρακάμπτει εντός εισαγωγικών για να δίνει λύσεις, όπως βλέπουμε να γίνεται πολλές φορές και στην περιφέρεια και στους Δήμους μας κτλ. Από την άλλη μεριά όμως, δεν είναι ο κάθε περιφερειάρχης και ο κάθε δήμαρχος, δεν είναι ο απόλυτος άρχοντας μονάρχης που μπορεί να κάνει ό,τι θέλει μέσα σε μια περιφέρεια, μέσα σε μια επικράτεια. Αυτό δεν μπορεί ούτε καν ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση και οι υπουργοί να το κάνουν. Δηλαδή, είμαστε σε ένα πλαίσιο λειτουργίας δημοκρατικό, όπου υπάρχει μια νομιμότητα στη λειτουργία των θεσμών, η οποία στηρίζεται από συγκεκριμένες πράξεις και αναφορές και καταστάσεις και διευθετήσεις. Δεν μπορούμε, ας πούμε, να βάζουμε θέμα, ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Εγώ μπορεί να θέλω να διαμαρτυρηθώ για την κλιματική αλλαγή, Φερρυππίν. Δεν μπορώ να πάω, ξέρω εγώ, τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ζητήσω να γίνει μια συζήτηση. Όμως μπήκε αυτό το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ναι, παράδειγμα το είπα. Δεν το ήξερα ότι μπήκε το θέμα εκεί. Αλλά θέλω να πω, δεν είναι επιπαντός του επιστητού εκεί πέρα η διαδικασία. Είναι ένα όργανο, έτσι, πολυπρόσωπο διοικητικό όργανο, αυτοδιοικητικό όργανο αιρετών προσώπων. Αιρετών, το τονίζω έτσι. Ερετών, δηλαδή που ψηφίζονται για να αντιπροσωπεύσουν τον γενικό πληθυσμό. Λοιπόν, που έχει μια συγκεκριμένη ατζέντα και μια συγκεκριμένη, ας πούμε, αποστολή, να το πούμε έτσι. Δεν μπορεί να συζητάει επί παντός επιστητού, ούτε μπορεί να συζητήσει πόσο ήρθε το μάτς προχθές με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, υπάρχουν και κάποια ζητήματα τα οποία δεν μπορεί να τα ξεπεράσεις.
έπειτα δεν μπορεί να ξεπεράσεις το θέμα της αρμοδιότητας. Παραδείγματος χάρη, είναι συγκεκριμένες οι αρμοδιότητες. Δεν μπορεί να πας να ζητήσεις να συζητηθεί, ξέρω εγώ, ένα θέμα που να έχει να κάνει φερρυπίν με το Υπουργείο Ναυτιλίας στο Δήμο. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει αρμοδιότητα. Δεν υπάρχει ούτε καν το δικαίωμα να συζητηθεί. Δηλαδή, όσο και να θέλεις, όσο και να είναι κάτι που απασχολεί, δεν μπορείς να παράξεις αποτέλεσμα, πολιτικό αποτέλεσμα ή αποτέλεσμα δεσμευτικό, ας πούμε, ως όργανο της δημόσιας διοίκησης. Έτσι. Αυτά είναι πολύ βασικά πράγματα. Αλλά δυστυχώς πολλές φορές πολλοί αυτοδιοικητικοί όλων των βαθμίδων τα αγνοούν αυτά τα πράγματα με αποτέλεσμα να ακούγονται τραγελαφικά θέματα πολλές φορές στα συμβούλια. Δεν λέω ότι είναι ο κανόνας αυτό. Πολλές φορές βγαίνουν θέματα σημαντικότατα στα συμβούλια και βγαίνουν, αν θέλεις, θέματα. Και αυτός είναι ο ρόλος και η αποστολή των αυτοδιοικητικών συμβουλίων, περιφερειακών και δημοτικών, να ελέγχει η αντιπολίτευση την εκάστοτε εξουσία. Αλλά για να μπορέσει να ελέγξει, αυτός είναι και ο θεσμικός ρόλος μιας κάποιας όποιας αντιπολίτευσης, οπουδήποτε. Αυτός είναι ο ρόλος της, να ελέγξει την εξουσία, να ελέγξει αυτόν που κυβερνάει, η διοικεί, ας πούμε. Λοιπόν, για να μπορέσει αυτό να γίνει, πρέπει να είναι επικεντρωμένο πάνω σε θέματα ουσίας, έτσι, και όχι σε θέματα εντυπώσεων, κακά τα ψέματα. Έτσι είναι. Για να μπορέσει τώρα, να παραχθεί κάποιο έργο αποτελεσματικό. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Και να έχει και μια έννοια και να έχει και μια ουσία, σου είπα. Δηλαδή, αν πάει κάποιος και βάλει ένας δημοτικός σύμβουλος στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, ωραία, και πες ότι στην καλύτερη περίπτωση να ομονοήσουν όλοι και να συμφωνήσουν, θα πάρουν μια απόφαση, η οποία μπορεί να είναι και καταχρηστική, δηλαδή μη αρμοδιότητα του οργάνου του συγκεκριμένου. Μπορεί να μην έχει απλώς και κανένα, ας πούμε, καμία ισχύ. Θυμίζω παλιότερα κάποιες αποφάσεις δημοτικών αρχών που λαμβάνονται σχετικά με κάποιες, ξέρω εγώ, δικτατορίες στην Νότια Αμερική. Ωραία, και τι έγινε, ας πούμε. Δηλαδή, έχει μια σημασία στο επίπεδο, ας πούμε, των εντυπώσεων, αλλά δεν έχει καμία, ξέρεις, κανένα αποτέλεσμα ουσίας κάτι τέτοιο. Εντάξει, δεν λέω να είναι οι οργανισμοί αυτοδιοικητικοί να είναι αυστηρά διεκπαιρεωτικοί, δηλαδή μόνο τα του οίκου τους, τα της διεκπαιρέωσης των υποθέσεών τους κτλ. Όχι, εντάξει, είναι πολιτικά όργανα, πρέπει να έχουν και μια επαφή με την κοινωνία, πρέπει να έχουν, να φουγκράζονται βέβαια και την κοινωνία, να έχουν και μια, ας το πούμε, επαφή με αυτό που κάθε φορά ισχύει. Έτσι. Η κοινωνία προβληματίζεται αυτή τη στιγμή για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Προβληματίζεται, το ακούς, το βλέπεις παντού. Εμείς με τα site το βλέπουμε και στα σχόλια, δηλαδή όταν αναρτάτε ένα θέμα. Χτες, προχτές, τις τελευταίες μέρες είχαμε επεισόδια και στον Κατσικά. Έτσι. Σωστά. Ούτε αυτοί οι άνθρωποι που ζουν εκεί θέλουν να αυξηθεί ο αριθμός των προσφύγων. Και η αφορμή για τα επεισόδια ήταν ακριβώς ότι πρόκειται να φτάσουν κάποια λεωφορεία. Τελικά, όταν είδαν και αυτοί οι άνθρωποι ότι είναι, ξέρω εγώ, 40-50 οι άνθρωποι που έφτασαν, εντάξει, κάπου καταλάγιασαν τα επεισόδια, κάπου ηρέμησαν τα πνεύματα. Δεν ξέρω μέχρι πότε όμως θα είναι ήρεμα τα πνεύματα και τι μέλη γενέστε γενικότερα. Είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα και νομίζω θα το βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Έτσι είναι. Είναι σημαντικά θέματα και ναι, είναι αυτό που λες και να έρθουμε σε αυτό που έλεγες και νωρίτερα, που ανέλυες. Να είναι κοντά με την κοινωνία, να ενημερώνει για θέματα που αφορούν την κοινωνία, όπως πολύ σωστά είπες, το Δημοτικό ή αντίστοιχα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Όμως, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, να φέρνουμε ένα θέμα που δεν είναι και τόσο σχετικό. Ναι, υπάρχουν διεθνείς εξελίξεις. Εννοείται ότι έχουμε το βλέμμα στραμμένο παντού. Αλλά όπως λες, το τι γίνεται τώρα στην άλλη άκρη του κόσμου και το να βγάλουμε ένα ψήφισμα εμείς από εδώ μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουμε κάποιους και να πούμε ότι βγήκε ένα ψήφισμα. Ποιον εξυπηρετεί, πώς θα βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί να ταλαιπωρούνται, να θίγονται, δεν ξέρω αν είναι σε μια εμπόλεμη κατάσταση κλπ. Πώς θα τους βοηθήσουν? Υπάρχουν κάποιοι δήμοι, να σου θυμίσω. Πώς θα κυρίως... το κάνουν? Ναι, να πω ότι παλιότερα παίρνονταν αποφάσεις να σταλεί βοήθεια ανθρωπιστική. Αυτό ναι, εκεί να πω μπράβο στο Δημοτικό και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ή έστειλε ένα χι ποσό ή θα στείλει ανθρώπους. Εκεί ναι. Αυτό τώρα είναι να βγάζουν ψηφίσματα για να χαϊδεύουμε τα αυτιά μερικών. Αυτά είναι μια ενέργεια, είναι μια πράξη αυτή. Μα γι' αυτό σου λέω. Βεβαίως κάθε δημοτική αρχή που θέλει να κάνει μια πράξη, να πάρει μια πρωτοβουλία, να ενεργεί. Τώρα να φέρουμε θέματα προς συζήτηση απλά για να τα φέρουμε και να ικανοποιήσουμε μια μερίδα, δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί κανένα. Ή ακόμη χειρότερα για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις, για να δείξουμε ότι είμαστε ενεργοί, ότι υπάρχουμε. Έτσι, τα έχουμε δει και αυτά στο προηγούμενο διάστημα. Και στους Δήμους και στους Περιφέρειες. Και δεν αναφέρομαι μόνο τώρα στην περιοχή μας. Γενικότερα τα έχουμε δει. Να σου θυμίσω ότι σε κάποιες περιοχές υπάρχουν ψηφίσματα δημοτικών συμβουλίων που υποτίθεται απαγορεύουν, ας πούμε, την πρόσβαση στην περιοχή τους για μετανάστες και πρόσφυγες. Λοιπόν, πολλές φορές τα ψηφίσματα αυτά είναι και εντελώς παράνομα και καταχρηστικά. Δηλαδή, δεν μπορείς να μου επιτρέψεις να το τονίσω αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις την είσοδο σε πρόσφυγα. Ακριβώς διότι προστατεύεται από τις διεθνείς συμβάσεις. Από σειρά διεθνών συμβάσεων και από τον ίδιο τον ΟΗΕ. Προστατεύεται. Γι' αυτό και ασχολείται η ΥΠΑΤΗ αρμοστία. Έχει ολόκληρη υπηρεσία, να το πούμε έτσι, ολόκληρο νομικό πρόσωπο, θα λέγαμε, κατά αντιστοιχεία και κατά αναλογία, ο ΟΗΕ, που ασχολείται με τα ζητήματα των προσφύγων και πολύ καλώς κάνει, διότι οι άνθρωποι αυτοί απειλείται η ζωή τους.
και χρειάζονται να προστατευτούν και χρειάζονται να τους βοηθήσεις. Διότι πριν από μερικά χρόνια ήταν και δικοί μας συμπατριώτες στην μοίρα αυτή. Αυτό πρέπει να το δούμε. Έτσι. Και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα από τη μετανάστευση. Έτσι. Το οποίο όμως συμπλέκεται το ένα με το άλλο. Ακουμπά το ένα το άλλο και γι' αυτό δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Έλεγα λοιπόν ότι υπήρχαν δήμοι στη χώρα, έχω υπόψη κάποιους δήμους στην Μακεδονία, οι οποίοι πήραν ή επιχείρησαν να λάβουν ορισμένες φορές αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων για ψηφίσματα που απαγόρευαν, Φερρυππίν, την είσοδο σε σχολεία μαθητών που προέρχονται από άλλες χώρες. Με αυτά τα κριτήρια που είπαμε. Γιατί εκεί πλειοψηφούσαν, ας πούμε, πολιτικά κάποιες φωνές ακραίες, έτσι, που είναι κατά των διαδικασιών αυτών. Λοιπόν, και που πήραν αυτό το ψήφισμα και τι έγινε. Δεν έγινε κάτι. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να βγάζεις οποιοδήποτε ψήφισμα σου αρέσει. Δηλαδή, αν είναι έτσι, να βγάλουμε και ένα ψήφισμα για να βγει ο ήλιος από τη Δύση μια μέρα και να τελειώνουμε, ας πούμε, να αλλάξουμε και αυτό. Δηλαδή, κάπου γελιοποιείται και φεδροποιείται και η λειτουργία των οργάνων και των οργανισμών και αυτό έχει και αντίκτυπο στον πολίτη μετά. Ο πολίτης πρέπει να νιώθει ότι μέσα αυτά τα συμβούλια και μέσα αυτούς τους οργανισμούς, δημοτικούς και περιφερειακούς, γίνεται μια δουλειά ουσίας. Και η δουλειά ουσίας είναι να λύνονται προβλήματα των ανθρώπων και της καθημερινότητας, κακά τα ψέματα. Έτσι. Δεν είναι τώρα ούτε το διεκπαιρετικό, ούτε το να δημιουργούμε εντυπώσεις. Έτσι είναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, αν θέλεις, πάμε να δούμε, επειδή μόλις έχει έρθει το δελτίο τύπου, το επίσημο από το Δήμο, από το Δήμο Ιωνιτών, από τη Δημοτική Αρχή, σχετικά με τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και τις νέες διοικήσεις. Λοιπόν, πάμε να τους δούμε. Οι νέες διοικήσεις που ορίστηκαν στα νομικά πρόσωπα με τις σημερινές αποφάσεις είναι, λέει, ακόλουθες. Στον οργανισμό σπηλαίου περάματος, πρόεδρος ορίστηκε ο Γιώργος Λόλης, με αναπληρωτή το Γιάννη Λυκογιώργο, αντιπρόεδρος η Γιάννα Μαμακή, με αναπληρώτρια την Ελένη Ακονίδου. Τακτικά μέλη η Χριστίνα Κοτσαντή, ο Αριστίδης Παπάς, ο Κώστας Ογούσιας, ο Γιώργος Ογοργόλης και από την αντιπολίτευση η Γιώργος Λαδιάς, Χρήστος Τριφίλης και Κώστας Γκόγκος. Αναπληρωματικά μέλη η Στέφανος Μάτσιος, Νίκος Χιωρόκας, Βασίλης Ντόβας, η Μαρία Βαϊράμι και από την αντιπολίτευση Βασίλης Αργύρης, Σωτήρης Γιάκας και Ευάγγελος Καραγιάννης. Στο ζωγράφιο οίκο Ευγυρίας, πρόεδρος από το καταστατικό του Ιδρύματος είναι ο Δήμαρχος, όπως είναι γνωστό, Μωυσής Ελισάφ και αναπληρωτής του ο Βαγγέλης Οπίχας. Αντιπρόεδρος θα είναι η κυρία Χριστίνα Κοτσαντή με αναπληρωτή το Γιάννη Τσίμαρη. Τακτικά μέλη η Γιάννα Μαμακή, η Νατάσα Τιρουούζα, ο Δημήτρης Πραμαντιώτης, ο Κώστας Σταύρου και η Σοφία Μαρκούλα, Σπύρος Γκίζας και Λιάννα Τζιόβα από την αντιπολίτευση. Αναπληρωματικά μέλη η Βασίλης Βλέτσας, Ελένη Ακονίδου, Χάρης Τάτσης, Νατάσα Τζίμα και από την αντιπολίτευση Δημήτρης Νάστος, Φίλιππος Ευαγγέλου και Καλλιόπη Στεφανίδου. Στη δημοτική επιχείρηση τώρα πληροφόρησης ενημέρωσης. Πρόεδρος ορίστηκε ο Νίκος Τσόλης με αναπληρωτή το Στέφανο Μάτσιο. Αντιπρόεδρος θα είναι ο Γιάννης Τσόλης με αναπληρωτή την Ελένη Ζουπανιώτη. Τακτικά μέλη εκεί θα είναι η Γιάννης Λυκογιώργος, Αντιγόνη Κατσούρη, η κυρία Γούλα, ο Νίκος Βούστρος, να τον Νίκο είσαι και εκεί, και από την αντιπολίτευση ο Ηλίας Αρλέτος, ο Κώστας Λαόσογλου και ο Νίκος Γιωτίτσας. Αναπληρωματικά μέλη Δημήτρης Πάνου, Αγγελική Μάρου, Γιώτα Φλόρου, Αποστόλης Φίλης και από την αντιπολίτευση Στέφανος Σύντος, Κώστας Γκέκας και Αστερινός Μάνθος. Στη δημοτική ανώνυμη εταιρεία ακινήτων Ιωαννίνων Διανετάη, πρόεδρος ορίστηκε ο Νίκος Χιωρόκας με αναπληρωτή του τον Βασίλη το Βλέτσα. Τακτικά μέλη Γιώργος Αρλέτος, Γιώργος Λόλης, Βασιλική Κώστα, Σταύρος Βλάχος, Παρασκευή Μπετούνη και από την αντιπολίτευση, με συγχωρείτε, Στέφανο Ζούμπας και Μαριάννα Παπαγιάννη. Εντάξει, νομίζω ότι το να δώσουμε τώρα αναλυτικά, λίγο πολύ παίζουν τα ίδια ονόματα ως αναπληρωματικά μέλη. Ζωντανό. Τη στιγμή, στιγμή που συμβαίνει. Έτσι, στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρόεδρος ορίστηκε η Φιλιών Όκα Ζαράχη. Εντάξει, μία γυναίκα με πολύ μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό. Με αναπληρώτρια. Είναι και ένας δύσκολος τομέας, να μην πρέπει να σχολιάσω, που πρέπει να τον γνωρίζεις καλά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έχει πολλά προβλήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αναπληρώτριά της θα είναι η κυρία Ζωή Αλεξίου και αντιπρόεδρος ο Γιάννης Αϊβατίδης με αναπληρωτή τον Αριστίδη Παπά. Τακτικά μέλη ο Γιάννης Τσίμαρης, Στέφανος Μάντζιος, Πιπίτσα Γκιώκα Πεταλά, Θωμάς Χαλκιάς, Ευτυχία Μακρύ, Ζωή Μασαούτη και Βασιλική Μέγα. Στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας τώρα, πρόεδρος ορίστηκε ο Βασίλης Τσαμπαλάς με αναπληρωτή τον Αλέκο Ράπτη και αντιπρόεδρος ο Χρήστος Τουγιάνος με αναπληρώτρια τη Ζωή Μουτζούρη. Τακτικά μέλη ο Αριστίδης Παπάς, ο Γιάννης Αϊβατίδης, η Χριστίνα Κοτσαντή, η Λίντα Τζιοβάρα, η Μαρίνα Αναγνωστοπούλου, Δημοσθένης Χοντός και αναπληρωματικά μέλη Νίκο Τσόλης, Γιώργος Λόλης, Γιάννα Μαμακή, Όλγα
Τσαυγαρίδου, Αλεξάνδρα Μάγκου Γαλάρη, Γιούλη Παπά και Αλεξάνδρα Μπέγκα. Λίγο πολύ, όπως είπαμε, τα πληρωματικά μέλη παίζουν σχεδόν σε όλες τις διοικήσεις. Είδαμε τα ίδια ονόματα ναι, ανακυκλώνονται. Είναι και θέμα λίγο υποχρέωσης νόμου αυτό, γιατί προβλέπεται από τον νόμο, ας πούμε, μπορεί να βρεθεί ξαφνικά σε κάποιο μακρόχρονο κόλλημα κάποιος από τις διοικήσεις. Οπότε υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχουν και αναπληρωματικά μέλη. Έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να μείνει ακέφαλο ένα διοικητικό συμβούλιο, γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει ο αντίστοιχος οργανισμός. Είδες κάποια έκπληξη, είδες κάτι που όχι, δεν το περιμέναμε, νομίζω. Δεν είδα. Είναι πρόσωπα γνωστά λίγο πολύ στην πόλη, γνωστά. Είναι πρόσωπα που μετέχουν λίγο πολύ στα αυτοδιοικητικά. Να μου επιτρέψεις να πάρω έτσι την πρωτοβουλία να ευχαριστήσω για την τιμή που, έτσι, και που έγινε και στο δικό μου πρόσωπο που μετέχω εκεί στην ομάδα των ανθρώπων που θα βοηθήσει στη διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης. Είναι το γνωστό μας δημοτικό ραδιόφωνο ουσιαστικά. Να πω επίσης κάτι πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές ο κόσμος αποκομίζει εσφαλμένες εντυπώσεις. Οι θέσεις αυτές είναι άμυστες πλην κάποιων προέδρων, οι οποίοι έχουν έμιστες θέσεις ή μια αντιμισθία ή μια αποζημίωση. Οι υπόλοιποι που μετέχουν σε αυτές τις θέσεις το κάνουν καθαρά και μόνο από διάθεση προσφοράς και θα εξηγήσω τι εννοώ. Επειδή οι θέσεις αυτές βεβαίως είναι άμυστες, δεν έχουν κάποιο αντάλλαγμα. Δηλαδή, οι συμμετέχοντες εκεί στις διοικήσεις αυτές ουσιαστικά προσφέρουν εθελοντική εργασία. Έτσι, επειδή μπορεί να γνωρίζουν ένα αντικείμενο ή θέλουν να βοηθήσουν προς μια κατεύθυνση ή μπορεί να έχουν μια εμπειρία, ας πούμε, πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Οπότε τοποθετούνται εκεί για να βοηθήσουν μια προσπάθεια που θέλει να κάνει η εκάστοτε δημοτική αρχή, για να υλοποιήσουν δηλαδή μια πολιτική. Έτσι. Και να πούμε ότι τα πρόσωπα που μετέχουν δεν έχουν μόνο την αυτοδιοικητική ιδιότητα ή καλύτερα, ακριβέστερα, κάποιοι έχουν αυτοδιοικητική ιδιότητα, κάποιοι δεν έχουν καθόλου και είναι εκεί ενταγμένοι ως δημότες. Διότι υποχρεωτικά και εκ του νόμου πρέπει να υπάρχουν και κάποιοι από τους δημότες. Τώρα μπορεί και κάποιοι από τους δημότες να έχουν και αυτοδιοικητική ιδιότητα, ας πούμε, ή να υπήρξαν υποψήφοι, ή να είναι μέλη παρατάξεων κτλ. Ή να είναι, ξέρω εγώ, στελέχη κάποιων συλλογικοτήτων ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να έχει ενεργή δραστηριοποίηση στα κοινά. Είναι θέσεις στην ουσία άμυστες. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ο κόσμος βγάζει βιαστικά συμπεράσματα. Δηλαδή, θυμάμαι κάθε φορά που ακούγονται έτσι, από τα ρεπορτάζ ονόματα στελεχών, έρχονται και κάποια κακεντρική σχόλια μερικές φορές του τύπου εντάξει, βολευτήκατε, εντάξει, κτλ. Πόσες είναι οι αμοιβές, πόσες είναι οι παροχές, κτλ. Δεν υπάρχουν παιδιά αμοιβές και παροχές. Αυτά υπάρχουν μόνο σε κάποιους προέδρους διοικητικών συμβουλίων και ορθώς υπάρχουν εκεί, διότι η δουλειά του προέδρου ενός τέτοιου διοικητικού συμβουλίου είναι και πάρα πολύ υπεύθυνη δουλειά και με πολλούς κινδύνους και με πολλά προβλήματα. Που σημαίνει ότι λίγο πολύ όλοι αυτοί που ασκούν προεδρία σε τέτοια συμβούλια πρέπει να αφήσουν την κανονική τους δουλειά για να κάνουν αυτό. Έτσι. Έτσι. Άρα λοιπόν και κάποια έξοδα παραστάσεως και τα λοιπά που υπάρχουν πρέπει να καλύπτουν. Δηλαδή μην αγανακτούμε εύκολα, μην λαϊκίζουμε εύκολα, έτσι. Και κυρίως όταν δεν είμαστε απόλυτα ενημερωμένοι. Παίρνω την ευκαιρία να το πω αυτό γιατί εξεπλάγει και εγώ προσωπικά. Όταν ακούστηκε στην πόλη προημερών ότι πρόκειται να συμμετάσχω και εγώ σε ένα τέτοιο διοικητικό συμβούλιο, υπήρξαν φίλοι μου οι οποίοι είναι και έχουν και αυτοδιοικητική ιδιότητα, οι οποίοι με χαιρετούσαν με την εποδό. Άντε, εντάξει, βολεύτηκες και εσύ. Όχι, καμία σχέση, παιδιά. Είναι παροχή εθελοντικής εργασίας. Παροχή εθελοντικού έργου είναι από τους ανθρώπους που μετέχουν στα συμβούλια αυτά. Γίνεται. Οι άνθρωποι που μετέχουν σε αυτά τα συμβούλια αποδεικνύουν έτσι, γιατί θέλουν πραγματικά να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ακριβώς. Γιατί έχουν ευθύνες, αφήνουν πίσω τον πολύτιμο προσωπικό τους χρόνο ή χρόνο που θα αφιέρωναν στην οικογένειά τους ή στην εργασία τους. Οπότε, ναι, αν δεν ξέρουμε, ας μην μιλάμε. Στην εποχή μας, κανένας δεν έχει χρόνο για πέταμα. Δηλαδή, το χρόνο αυτό που θα αφιερώσεις. Ο χρόνος είναι χρήμα. Ο χρόνος είναι χρήμα. Αλλά δεν είναι μόνο χρήμα, είναι και δυσέβρετος, είναι και πολύτιμος. Διότι όταν εργάζεσαι 8-10 ώρες τη μέρα, έχεις κάποιες οικογενειακές προσωπικές υποχρεώσεις κτλ. Από το υστέρημα αυτού του χρόνου, ας πούμε, προσπαθείς να βάλεις και ένα χεράκι, ας πούμε. Να μην πω εγώ τώρα να προσφέρω, γιατί αυτά τα βαρύγδουπα, ξέρεις, εμένα δεν μ' αρέσουν. Θα πω ότι προσπαθεί ο καθένας που θέλει να ενταχθεί και να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα, προσπαθεί να βάλει έτσι ένα λιθαράκι, ας πούμε, να προχωρήσει μια κατάσταση, να γίνει κάτι. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, όλα είναι στο τραπέζι που λένε. Δηλαδή, και όλοι κρίνονται στην τελική ανάλυση. Έτσι, γιατί είπαμε, οι άνθρωποι αυτοί που μετέχουν σε αυτές τις πρωτοβουλίες και σε αυτές τις προσπάθειες, συνήθως είναι άνθρωποι που πολιτεύονται. Οπότε έχει και την ευκαιρία και ο συμπολίτης και ο συνδημότης να τους κρίνει και να τους ψηφίσει ή να τους καταψηφίσει την επόμενη φορά. Έτσι. Και έτσι πρέπει να γίνεται εδώ που τα λέμε. Έτσι πρέπει να γίνεται. Και να μου επιτρέψεις να πω ότι εκεί είναι και, αν θέλεις, η διαφορά ενός πετυχημένου δημάρχου και ενός πετυχημένου περιφερειάρχης του πώς θα στελεχώσει, με ποια μαεστρία εντός εισαγωγικών θα στελεχώσει αυτά τα συμβούλια. Διότι εκεί ακριβώς είναι το κλειδί της παραγωγής έργου από μια δημοτική ή περιφερειακή αρχή.
Αντίστοιχα και από μια κυβέρνηση και από κάποιους υπουργούς, με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και εκεί, γιατί και η κυβέρνηση και τα υπουργεία έχουν και θυγατρικά νομικά πρόσωπα. Κάπως έτσι ασκείται η πολιτική. Δηλαδή, δεν είναι, συνδέω τώρα με το προηγούμενο θέμα, δεν είναι μόνο τι αποφάσεις θα πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο ή οι διάφορες επιτροπές, είναι και πώς αυτά θα γίνουν πράξη. Σωστά. Και αυτά γίνονται πράξη μέσα από τις αδημαρχίες, μέσα από τα στελέχη που εργάζονται ως μόνιμοι υπάλληλοι στους Δήμους και στις δομές αυτές και μέσα από τους ανθρώπους που ασκούν διοίκηση στις δομές αυτές ως μέλη διοικητικών συμβουλίων. Λοιπόν, αυτό είναι, δεν είναι ούτε κανένα τίτλο ευγενία για αυτού του ανθρώπου που συμμετέχουν. Ίσα-ίσα είναι στέρηση προσωπικού χρόνου και παροχή εθελοντική εργασία. Μάλιστα. Για να βάζουμε τα πράγματα και στη σωστή του, ας πούμε, διάσταση, γιατί έτσι νομίζω ότι έπρεπε να ακουστεί και αυτό. Έχει δίκιο. Υπενθυμίζω γιατί κάποιοι στέλνουν και ρωτάνε, λέει, μπερδευτήκαμε λίγο, ακούσαμε πολλά ονόματα και ίσω να έχετε και δίκιο. Ναι. Θα δώσω μόνο λοιπόν τα ονόματα των προέδρων και αντιπροέδρων. Ναι, ναι. Επιτρέψτε μου, για να πάμε μέσω μετά σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε, Νίκο. Λοιπόν, οι νέες διοικήσεις έτσι όπως ορίστηκαν και αποφασίστηκαν πριν λίγη ώρα στο μεσημεριανό Δημοτικό Συμβούλιο είναι οι εξής. Στον Οργανισμό Σπηλαίου Περάματος ορίστηκε πρόεδρος ο κύριος Γιώργος Λόλης. Στο Ζωγράφιο Οίκο Ευγυρίας, πρόεδρος από το καταδαστικό, όπως το ξέρουμε, είναι πάντοτε ο Δήμαρχος και αναπληρωτής του Βαγγέλης Πίχας, αντιπρόεδρος θα αναλάβει η κυρία Χριστίνα Κοτσαντή. Πάμε μετά στη Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης Ενημέρωσης ή αλλιώς, όπως είναι γνωστό, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Εκεί πρόεδρος αναλαμβάνει ο Νίκος Οτσόλης. Αμέσως μετά πάμε στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κοινή των Ιωαννίνων Διανετάη. Πρόεδρος εκεί έχει οριστεί ο κύριος Νίκος Χιωρόκας. Και ελπίζω να μην μου διαφεύγει κάτι και πάμε και στις σχολικές επιτροπές. Στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πρόεδρος έχει οριστεί η κυρία Φιλιώνο Καζαράχη, ενώ στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόεδρος έχει οριστεί ο κύριος Βασίλης Τσαμπαλάς. Λοιπόν, πάμε, Νίκο, σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να συνεχίσουμε. Ελπίζω να έχουμε το χρόνο να δείξουμε και τη φωτογραφία της ημέρας. Βέβαια, βέβαια θα έχουμε χρόνο. Ωραία. Και να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Ωραία. Και να δούμε και μηνύματα φίλων τηλεθεατών. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Είτε να μας βλέπετε μέσα από το www.epirustv1.eu διαδικτυακά. Για όσους δεν βρίσκεστε μπροστά από τηλεοπτική οθόνη, από τηλεόραση, μπορείτε και μέσω του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή να μας βλέπετε, να μπαίνετε στην παρέα μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας την ώρα της Επίρου. Με ελληνικούς χαρακτήρες μας βρίσκεται στη σελίδα μας στο Facebook, είτε στο mail της εκπομπής oraepiru@gmail.com, είτε φυσικά στο κινητό τηλέφωνο και στα σταθερά του σταθμού. Σε λίγο επιστρέφουμε και πάλι. Μικρό διάλειμμα απαραίτητο. Επειδή κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Επειδή θέλεις να είσαι εκεί για αυτούς που αγαπάς. Επειδή η φαρμακευτική αγωγή είναι μέρος μόνο της θεραπείας. Care and Tourism Enterprises. Είναι περισσότερα από μια άμεση βοήθεια. Είναι ασθενοφόρα, νοσηλεία, θεραπεία, κατακλύσεις, ιατροί, αποκατάσταση, εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικός εξοπλισμός και αναλώσιμα κατευθείαν σπίτι σας. Και ακόμη, μετακινήσεις ασθενών και ραντεβού σε ιατρία. Care and Tourism Enterprises. Ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες φροντίδας. Care and Tourism Enterprises. Με εχεμήθεια, διακριτικότητα και σεβασμό. Κοντά στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Καλέστε μας στο 6936-49-0848 όλο το 24ωρο και στο πενταψήφιο 11044. Εκεί που η γνώση συναντάει την εξειδίκευση. Εκεί που η τεχνολογία συναντάει την τεχνογνωσία. Εκεί που 12 τομείς συναντούν 85 ειδικότητες. Εκεί που τα όνειρα συναντούν τις δυνατότητες. Εκεί που η ποιότητα συναντάει την εκπαίδευση. Delta 360. Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Καλαμάτα, Χανιά. Μάθε περισσότερα στο delta360.gr. Δύο σημεία ορίζουν μια ευθεία. Τρία σημεία ορίζουν το μέλλον σου.
Όταν οι επιθυμίες για τελειότητα δεν περιορίζονται. Η ανάγκη για πείρα και εξειδίκευση είναι αδιαπραγμάτευτη. Η επιλογή είναι μία. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Είδη γύμνης, πλακάκια υδραυλικά. Χρώματα, θέρμανση όλων των ειδών και ηλιακής ενέργειας. Σίδερα, πάνελ, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Μηχανήματα και θερμοκήπια. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Προτάσεις υψηλής αισθητικής για τον μπάνιο. Με υπογραφές των καλύτερων εταιριών. Αντιπροσώπευση από το 1968. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Στα Ιωάννινα, 7ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνα 26510 85 185 186 και 187. Και στη Φιλιππιάδα, Σόλωνος Γκίκα 50. Τηλέφωνα 26830 22588 και 22852. Και στο ίντερνετ www.tziakos.gr. Νικόλαος Τζιάκος ΑΕ. Υπογράφει χώρους ποιότητας. Το μουσι. Μόνο τριμάρισμα. Σίγουρα. Άμα το βάψουμε και το κοντίνουμε λιγάκι, θα δείξεις 20 χρόνια νεότερος. 20 χρόνια νεότερος. Λες. Λέω. Ακόμη και αν αλλάξει η εμφάνιση, η καρδιά μένει πάντα ίδια. Ναι ρε φίλε. 20 χρόνια μετά και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Τελικά οι δυνατές φιλίες είναι fix. Από χέρι σε χέρι, από γενιά σε γενιά. Fix Ελλάς. Μία χώρα, μία μπύρα. Μόλις πρώτο ήρθα στα Γιάννενα, τότε γνώρισα τυχαία την Κρίστη και με πήγε να διαλέξουμε τα έπιπλα για το σπίτι μου. Πού αλλού, στον Παπαναστασίου. Τρεις όροφοι με απίστευτη ποικιλία επίπλων με περίμεναν να διαλέξω. Θα έρχονταν αδελφός της Κρίστη να μας πάρει και τη στιγμή που μπαίνει με βρίσκει ξαπλωμένη στο κρεβάτι και μου πετάει «Μην ενοχλείστε, συνεχίστε». Και εγώ ξανά ξάπλωσα μαζί του για πάντα. Και όταν ήρθε το κοριτσάκι μας, φυσικά πήγαμε στον Παπαναστασίου για τα παιδικά έπιπλα. Η Κρίστη επέμενε να ανοίξω το γραφείο που συζητούσαμε τόσα χρόνια και πήγαμε για έπιπλα, πού αλλού, στον Παπαναστασίου και πήραμε μαζί μας και την μεγάλη μου κόρη. Και τότε συνέβη το απροσδόκητο. Έπιπλα Παπαναστασίου. Μια ζωή για μια ζωή. Σε σένα θα αφήσω το σπίτι, το κατόι και τα βακούφια. Εσύ, Λίγιο, θα πάρεις τα ζώα και τον παρά. Μικρή, σε σένα μένει μόνο η ευχή μου και η συνταγή για το υπηρώτικο γιαούρτι. Νέο Δωδώνη Υπηρώτικο Στραγγιστό. Εμπνευσμένο από την αυθεντική, παραδοσιακή συνταγή. Δωδώνη Υπηρώτικο Στραγγιστό. Η γεύση της κληρονομιάς μας. Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις. Και βέβαια το ίδιο το κοτόπουλο. Να είναι ελεύθερης φωσκής. Νέα σειρά αλαντικών από την Πίνδο. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλαντικά. Είμαστε δυνατοί όταν είμαστε ενωμένοι. Έχουμε σίγουρη τη νίκη όταν έχουμε μια ισχυρή ομάδα. Μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε εμπόδιο όταν δίπλα μας στέκονται άνθρωποι που ενδιαφέρονται για μας. Στηρίζουμε τον τόπο μας όταν συνεισφέρουμε προς όφελος κάθε συμπολίτη μας. Γιατί έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου. Η μοναδική σας τράπεζα, η τράπεζα όλων των Ηπειρωτών.
Όσο ψηλά και να φτάσεις, πάντα να θυμάσαι από πού ξεκίνησες. Τη λίμνη, τη βροχή, τον καρπό, το πάθος και το όραμα αποτυπωμένα στα πρόσωπα γύρω μας. Γιατί είναι αυτά που μας έφεραν στην πρώτη γραμμή της γεύσης και της πρωτοπορίας. Και είναι αυτά που μας δίνουν τη δύναμη να πάμε ακόμα πιο ψηλά. Νητσιάκος. Αγαπάμε τον τόπο μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε εδώ με τον Νίκο Βούστρο να σχολιάζουμε τη δρέχουσα τοπική και όχι μόνο και πολιτική επικαιρότητα. Έρχονται και τα μηνύματά σας, έτσι σας ευχαριστούμε πολύ. Θα δούμε και μια φωτογραφία έτσι που πραγματικά κάνει σήμερα το γύρο του διαδικτύου. Πολλές παρόμοιες έκαναν, ειδικά τις τελευταίες ημέρες, το γύρο του διαδικτύου. Δυστυχώς κάνει να μου πει. Και δίναν και παίρναν τα σχόλια. Θα τη δούμε όμως σε λίγο. Φυσικά μπορεί ο καθένας, όπως είπαμε, να στέλνει είτε στο epirusnews.eu, είτε στη σελίδα μας εδώ στο Facebook, η ώρα της Επίρου με ελληνικούς χαρακτήρες, είτε και κάποιο, στο email. Κάποιο account στο Instagram, δεν ξέρω τι, για πιο άμεση επικοινωνία. Θα το δούμε λίγο τις επόμενες μέρες έτσι, γιατί έχουμε και πολλά αυτό το διάστημα να δούμε, αλλά θα το δούμε για να έχουμε και μια έτσι πιο άμεση επικοινωνία με τους τηλεθεατές, για να μπορεί κάποιος να μας στείλει. Και αυτή η φωτογραφία που κάναμε εμείς σήμερα εκεί από το Epirus News είναι από πληροφορία που μας έστειλε αναγνώστης και τηλεθεατής εδώ της εκπομπής. Ναι, είναι δυστυχώς, είναι και άλλα σημεία. Και εντάξει, τώρα για να είμαστε και εντελώς, ας πούμε, να αποδώσουμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, θα πρέπει να πούμε ότι στην περίπτωση αυτή δεν φταίνει μόνο οι υπηρεσίες αποκομιδής, φταίνει κυρίως οι ασυνείδητοι συμπολίτες και οι συνδημότες. Έτσι. Λοιπόν, άκου το. Εδώ, ναι. Εδώ είναι κάστρο. Μπορεί να είναι κάποιοι που δεν ξέρουν από την πόλη μας. Μας βλέπουν από πάρα πολλές περιοχές. Που δεν νομίζω όμως. Ναι, ναι. Μία φορά, αν κάποιος έχει. Είναι πασίγνωστη η εικόνα. Έτσι, αν έχει επισκεφθεί τα Γιάννα, θα καταλάβει και το σημείο. Είναι ακριβώς η κάτω πλευρά που λέμε του κάστρου, που αγγίζει το παραλίμνιο. Η πλέον τουριστική περιοχή. Ακριβώς. Κάθε μέρα. Είναι ο κεντρικός δρόμος. Διέρχονται. Ένας κεντρικότερος, τουριστικότερος, θα έλεγα εγώ, δρόμος των Ιωαννίνων. Πάρα πολύ. Και όχι μόνο τουριστικός. Είναι ο δρόμος που οι Ιαννιώτες κάνουν την απογευματινή τους στη Βόλτα. Που κάποιοι άνθρωποι περπατούν με τα κατοικίδια τους. Που κάποιοι άνθρωποι κάνουν την απογευματινή τους γυμναστική, το απογευματινό τους τρέξιμο. Ποδήλατο, ψαράδες πηγαίνουν εκεί. Έξω από το μνημείο, γιατί το κάστρο είναι μνημείο πολιτιστική κληρονομιά. Βεβαίω. Ποιο είχε και μέσα, ακριβώς από εκεί, λίγο παρακάτω, είναι η πόρτα είσοδο του Μουσείου ναι, που μπαίνουν πάρα πολύ τουρίστες. Ακριβώς στην επόμενη είσοδο. Δηλαδή, εκεί ποιος που τελειώνουν τα δέντρα, στο κέντρο της εικόνας περίπου, είναι είσοδος για το Μουσείο. Ποιος είχε τη φαϊνή ιδέα να εναποθέσει και όλα αυτά τα μπάζα. Λοιπόν, πρέπει να είναι αποτέλεσμα κάποιας ανακαίνησης, μάλλον. Προφανώς κάτι τέτοιο είναι. Και ή ξεκαθαρίσματος να κάποιου πω κάτι, σπιτιού. Γιατί γράφει και μια καλή φίλη της στήλης και της εκπομπής ότι πού είναι η δημοτική αστυνομία, τι κάνει. Να ρωτήσω εγώ τι. Πού να βεβαιώσει πρόστιμα η δημοτική αστυνομία. Ούτε μπορούμε να έχουμε τη δημοτική αστυνομία έξω από κάθε γωνία και έξω από κάθε τετράγωνο και μέσα σε κάθε δρόμο να περιπολεί κάθε φορά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εκ των πραγμάτων, η λύση είναι στο να αποκτήσουμε κάποτε συνείδηση οικολογική και συνείδηση πολίτη, εγώ θα το πω. Διότι θα μας άρεσε έξω από το σπίτι μας να έρθει κάποιος άλλος να απορρίψει αυτά τα μπάζα. Καθόλου δεν θα μας άρεσε. Και ξέρεις ότι πολλές φορές έχουμε δει και το εξής φαινόμενο. Κάποιοι να τα αφήνουν στη διπλανή γειτονιά τα μπάζα τους και τα απορρίμματά τους, ακριβώς για να μην φανεί από το από πού προέρχονται. Νομίζω ότι λοιπόν, αυτό πάντως θα πρέπει να είναι από κάπου εκεί κοντά. Κάποιες εργασίες πρέπει να είναι εκεί κοντά. Ναι, και ναι. Λογικά φαντάζομαι ότι δεν θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία. Μπορεί να είναι και από κάποιο. Να τα κουβαλήσει. Δεν το ξέρω, το έχουμε δει. Λέει. Μπορεί να είναι και από κάποιο κατάστημα εκεί της περιοχής, από κάποιο κέντρο διασκέδασης. Μπορεί, λέμε. Έτσι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Τώρα, αυτό είναι η δουλειά του Sherlock Holmes να βρει και της αστυνομίας να βρει ποιος είναι και τι είναι. Εδώ ξαναμπαίνει το ζήτημα αυτό που λέμε κάθε φορά. Ότι ναι, μεν, όσο και θέλεις να έχουν και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Ή κάνουν, υπάρχει μερίδα αυτών που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και άλλων που δεν την κάνουν. Σεβαστό και βέβαια. Αυτό. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς οι υπόλοιποι πολίτες. Ακριβώς. Το δημότες. Θέμα είναι να μην φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση. Παιδείας. Έλενα, το θέμα είναι να μην φτάνουμε σε αυτή την κατάσταση. Και αντίστοιχες μικρές χωματερές, γιατί σαν μικρή χωματερή θυμίζει εκεί το σημείο, ναι, δεν ναι, θυμίζει ναι, τίποτα ναι. Από πίσω πραγματικά. Ότι υπάρχουν τα τείχη του κάστρου και δίπλα ακριβώς η λίμνη, που είναι ιδηλιακό κατά τα άλλα το σημείο έτσι, και πάρα έτσι. Πολύ το φωτογραφίζουν.
Έτσι, σκέψου κάποιο να θέλει να βγάλει μια φωτογραφία με τη φόντο, με τα σκουπίδια. Ακριβώς. Αν είναι και όχι δυνατόν. Μόνο αυτό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα σκουπίδια. Τώρα, με αφορμή τα σκουπίδια, να πούμε ότι αυτό το σημείο είναι πολύ παραμελημένο. Δηλαδή, υπάρχουν φορές που βλέπουμε τα χόρτα εκεί τη περιοχή, α πούμε, και το υποτιθέμενο γρασίδι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι γρασίδι και αν το περιποιείται κάποιο. Το βλέπουμε πολλές φορές να γίνεται 20 και 30 εκατοστά. Και την άνοιξη να κινδυνεύει ο κόσμος από τα φίδια εκεί πέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά, αν θέλουμε να πάμε μπροστά, καλές είναι μεγάλες κουβέντες να γίνουμε κέντρο των Δυτικών Βαλκανίων και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, αλλά πρώτα πρέπει να φροντίσουμε να εξοραϊστούμε και να καλοπιστούμε πριν γίνουμε όλα αυτά. Καλές είναι μεγάλες κουβέντες, το ξαναλέω, και τα οράματα και τα σπουδαία, ας πούμε, έτσι. Και αυτό θα ξεκινήσει από τον πολίτη, στρατηγικές δηλαδή ανάπτυξης, ναι, αλλά με τέτοιες εικόνες. Δεν πάει να έχεις εδώ πέρα να έρθει η Ευρώπη όλη η εκδρομή στα Γιάννενα. Με τέτοιες εικόνες, όποιος έρθει και δει αυτό, όχι μόνο δεν θα ξαναέρθει στα Γιάννενα, όχι μόνο δεν θα ξαναπροσεγγίσει την περιοχή, αλλά θα μας δυσφημίσει σαν περιοχή και σε άλλους 10. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Δεν είναι μόνο το πώς θα κάνουμε μια τουριστική ιστοσελίδα για την περιοχή ή πώς θα κάνουμε ένα διαφημιστικό ή πώς θα πάμε σε μια έκθεση για να προσελκύσουμε, ξέρω εγώ, τουριστικά πρακτορία ή τι άλλο, που και αυτό είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Και περιμένω προσωπικά να δω πώς θα κινηθεί η Δημοτική Αρχή η επόμενη και στο θέμα αυτό, δηλαδή της εξωστρέφειας της πόλης και της προβολής της πόλης και της περιοχής μας προς τα έξω. Δεν είναι μόνο η πόλη, έτσι, είναι η περιοχή ολόκληρη. Είναι ένα ενιαίο σύνολο αυτά. Η πόλη δεν είναι ξέχωρη από την περιοχή και η περιοχή δεν είναι ξέχωρη από την πόλη. Λοιπόν, με τέτοιες εικόνες και με τέτοιες αντιλήψεις, πώς θα πάμε, δηλαδή πώς θέλουμε, πώς, από πού και ως πού ζητούμε, ας πούμε, να έχουμε έτσι μια παρουσία στο τουριστικό γίγνεσθε και να θέλουμε να κάνουμε οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή μας μέσω του καλώς εννοούμενου τουρισμού και του ποιοτικά, με ποιοτικά χαρακτηριστικά τουρισμού. Πώς θα γίνει, δηλαδή, αν δεν κάνουμε και εμείς κάποια πράγματα πρώτα. Και μιλούμε εδώ και για τις υποδομές. Λάβαμε πριν μερικούς μήνες στην Ήπειρος News ένα μήνυμα, σχόλιο, παράπονο, καταγγελία, όλα μαζί, από κάποιον κύριο, Έλληνα, από κάποια άλλη περιοχή της χώρας, ο οποίος ήρθε για διακοπές με την οικογένειά του στα Γιάννενα και στις μέρες που έμεινε μέσα στην πόλη μας, σε κάποια από τα κεντρικά ξενοδοχεία, έσπασε το αυτοκίνητό του, η ανάρτηση του αυτοκίνητου του από λακκούβες που υπάρχουν στο κέντρο της πόλης μας. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός έκανε μια εντονότατη διαμαρτυρία, την οποία την κοινοποίησε και σε πάρα πολλά άλλα μέσα ενημέρωσης και μας δυσφήμισε. Και υπήρξε μια τεράστια δυσφήμιση για την περιοχή. Δηλαδή, δεν αρκεί να έχεις μια όμορφη λίμνη. Πρέπει να τα φροντίζεις και όλα αυτά και πρέπει να παίρνεις και τις ανάλογες πρωτοβουλίες. Επίσης, δεν είναι η μόνη λύση στο κομμάτι αυτό με τις λακκούβες, που είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Δεν είναι κάθε τρεις και λίγο να γίνεται ένα πρόχειρο μπάλωμα. Είναι ότι πρέπει κάποια στιγμή να αποκτήσουμε έργα στην πόλη με προδιαγραφές ποιότητας. Και όχι να κάνει ο κάθε εργολάβος που αναλαμβάνει μια εργολαβία εξωτερική ενός Δήμου ή μιας περιφέρειας ή δεν ξέρω ποιου άλλου οργανισμού, ενός Υπουργείου πιο παλιά ή δεν ξέρω ποιου άλλου. Όχι να κάνει ο κάθε εργολάβος ό,τι κυριολεκτικά του καπνίσει. Πρέπει να υπάρχει ένας σοβαρός έλεγχος και να πρέπει να φροντίζουν οι φορείς να γίνονται οι κατασκευές αυτές με κάποια κριτήρια ποιότητας. Δεν μας τιμάει καθόλου να έχουμε το φαινόμενο που έχουμε δει πάρα πολλές φορές, να κατασκευάζεται τώρα ένας δρόμος ή να ανακατασκευάζεται σε μια περιοχή, σε ένα οικοδομικό τετράγωνο μια περιοχή και σε 6 μήνες, ένα χρόνο να έχουμε λακκούβες στο δρόμο, να έχουμε φρεάτια ομβρίων που δεν λειτουργούν, να έχουμε κολόνες φωτισμού που δεν λειτουργούν 6 μήνες μετά την τοποθέτηση. Και αυτά τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Έτσι, δεν λέω κάτι καινούριο τώρα, ούτε ξανανακαλύπτω τον τροχό. Αυτό που είναι σαν συμπέρασμα που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όλη αυτή η διαδικασία κάπου πάσχει. Mm-hmm. Και πρέπει οι δημοτικές μας αρχές, γιατί κυρίως οι Δήμοι εκτελούν αυτά τα έργα μέσα στις πόλεις, έτσι, και όχι οι περιφέρειες. Οι Δήμοι εκτελούν αυτά τα έργα. Θα πρέπει λοιπόν οι υπηρεσίες, οι εργαζόμενοι εκεί, οι μηχανικοί των Δήμων, οι αντιδήμαρχοι τεχνικών έργων και κατασκευών, δεν ξέρω ποιοι, πρέπει να γίνουν πιο αυστηροί απέναντι στους εργολάβους. Γιατί μια σκέφτηξη σε αυτό το θέμα, εγώ τι θες να σου πω. Απλά δίνουμε λίγο πίστοση χρόνου και επειδή μας εξηγούν πολλές φορές ότι υπήρχαν δυσκολίες, ότι αυτά ο ανάδοχος ζήτησε μία παράταση κλπ. Ναι. Έχω συγκεκριμένα 2-3 περιοχές, δέχομαι συνέχεια μηνύματα, να πάω να κάνω το ρεπορτάζ και περιμένω να δω, γιατί λέω, δίνω λίγο πίστοση χρόνου, γιατί είναι νέα η Δημοτική Αρχή που έχει αναλάβει, οπότε θα έχει παραλάβει και μέχρι να δει τι γίνεται. Πραγματικά τώρα, υπάρχουν περιοχές. Να σας διακόψω τώρα. Ναι. Μην πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Οι δημοτικές αρχές, ναι, μπορεί να είναι νέες, αλλά αυτοί που τρέχουν τα διάφορα project που λέμε και στα ελληνικά είναι οι μόνιμοι υπαλλήλοι και τα στελέχη των Δήμων και των υπηρεσιών, οι οποίοι δεν αλλάζουν με τις εκλογές. Άρα λοιπόν δεν νοείται να υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Κάποια πράγματα πρέπει
πρέπει να εκτελούνται. Λοιπόν, εγώ θα σου φέρω φωτογραφίες από τα συγκεκριμένα. Θύμισέ με πραγματικά, γιατί τις έχω. Την ερχόμενη Πέμπτη που θα είμαστε καλή ώρα εδώ, από συγκεκριμένες γειτονιές, ειδικά στην Ανατολή, έχω πάρα πολλά παράπονα. Από δρόμους και από έργα που σταμάτησαν. Ανατολή, Κατσικά, κάτω που σταμάτησαν ξαφνικά, δεν δόθηκε καμία εξήγηση στους δημότες εκεί, στους περίοικους. Το τι γίνεται, θα συνεχιστούν, γιατί κάποια κομμάτια έχουν μείνει πραγματικά άφτιαχτα, με κρατήρες, με λακκούβες. Στην Κατσικά επίσης, στο Λόφο, περίπου σε κάτι, δρόμους που ειδικά το χειμώνα γίνονται λόγω της ολισθηρότητας και του πάγου πάρα πολύ επικίνδυνοι. Πραγματικά, νομίζω θα πρέπει να τελειώνουμε. Περιοχές, νεόδυμητα σπίτια στα Καρδαμίτσια, μια και περιοχή να πραγματικά. Να προσεγγίσει. Ναι, και να μην μπορεί να υποβαθμίζεται και η αξία της περιοχής, έτσι. Να υποβαθμίζεται η αξία. Επίσης, να μου επιτρέψεις τώρα, είναι πάρα πολύ συναφές με αυτό που έλεγες, να μου επιτρέψεις να σχολιάσω το εξής, ότι πολλές φορές, επειδή παραπονούνται οι δημότες, οι κάτοικοι κτλ., και είναι το δίκαιο τους οι άνθρωποι παραπονούνται, μα γι' αυτό πληρώνεις ένα δήμο, σε ένα δήμο τα δημοτικά τέλη, υποτίθεται για να σου φροντίζει κάποιες υποδομές, κάποιους φωτισμούς, κάποια πεζοδρόμια, κάποιους δρόμους, το να φεύγουν τα νερά, να γίνεται η απορροή των ομβρίων υδάτων, να μην πλημμυρίζει το σπίτι σου. Γι' αυτό τον θέλεις ένα δήμο. Διαφορετικά τι τον θέλεις και τον έχεις, έτσι να το πούμε και έτσι. Λοιπόν, παραπονούνται πάρα πολλές φορές οι κάτοικοι διαφόρων περιοχών συνδημότες μας, όπου όταν εκδηλώνουν τις αρέσκειάς τους προς τις υπηρεσίες και προς τους δήμους και προς τους αντιδημάρχους, εκείνοι διαλέγουν κάθε φορά την εύκολη λύση. Δηλαδή, δίνουν εντολή σε ένα φορτηγό να ρίξει, ξέρω εγώ, 2-3 στρώματα μοχάλικο, το πατούν από πάνω, ας πούμε, έτσι, απλώς για να καλυφθεί μια λακκούβα σε περιοχές που δεν είναι ασφαλτοστρωμένες, λέμε τώρα, που είναι αρκετές περιοχές, έτσι. Το λέω αυτό γιατί είχα ένα μήνυμα από ένα φίλο μετά την προηγούμενη εκπομπή, που μου έλεγε: εντάξει, πια δεν είναι εδώ και τόσο μεγάλο πρόβλημα, πιο μεγάλο είναι το πρόβλημα στο κέντρο με τις λακκούβες. Όχι, αγαπητοί φίλοι, δεν ισχύει. Αυτό είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Υπάρχουν πολλές περιοχές που έχουν χωματόδρομους ακόμα. Μπορεί ο κόσμος να μην τις βλέπει. Υπάρχουν παράδρομοι και είναι περιοχές που πολεοδομήθηκαν πρόσφατα που δεν έχουν ασφαλτόστρωση. Και όχι μόνο πρόσφατα. Είναι περιοχές που έχουν χτιστεί σπίτια τα τελευταία 15 χρόνια και δεν έχει ασχοληθεί κανείς μαζί. Ακριβώς. Και αναρωτιούνται εκεί οι κάτοικοι και λένε: οι δημότες τι είμαστε, δημότες δεύτερης κατηγορίας. Παιδιά άλλου Θεού. Δεν γίνεται το χειμώνα να πνίγονται στο λασπόνερο. Και στον πάγο να μην μπορούν να βγάλουν τα αυτοκίνητα από τα σπίτια τους και από τα γκαράζ τους, πρέπει να μασάρει να το αυτοκίνητο και αρχή, το καλοκαίρι να πνίγονται στη σκόνη. Σε πρώτη ευκαιρία. Και πρέπει να πάψει λίγο αυτό το. Να μου επιτρέψεις να το χαρακτηρίσω το λαϊκίστικο, το να σας στείλουμε ένα φορτηγό να ρίξει λίγο αμοχάλικο έτσι για να καλυφθεί σήμερα η λακκούβα και σε ένα βάθος χρόνου τελικά, μετά από 1, 2, 3, 4, 5 χρόνια, το μόνο που γίνεται είναι να ψηλώνουν οι δρόμοι προς τα πάνω. Και το πρόβλημα να επιτείνεται και να χειροτερεύει. Δηλαδή, αν δεν δώσεις εκεί μια δραστική λύση, να φέρεις όπως προβλέπουν οι τεχνικές μελέτες και τα σχέδια πολεοδόμησης, όλα αυτά, να μου επιτρέψεις να πω, είναι μελετημένα από τους μηχανικούς, τους πολεοδόμους που έχουν κάνει τα σχέδια των πολεοδομήσεων, τα σχέδια του οικισμού, της ένταξης οικισμού της κάθε περιοχής. Όλα αυτά είναι μελετημένα. Λοιπόν, πρέπει να κατασκευαστούν κάποτε. Δεν είναι λύση να πηγαίνει κάθε φορά ο κάθε δήμος, ο κάθε αντιδήμαρχος να πετάει ένα φορτηγό αμοχάλικο έτσι απλώς για να καλοπιάσει, ας πούμε, τους κατοίκους της περιοχής ότι εντάξει, άμεσα δράσαμε και σας λύσαμε το πρόβλημα. Διότι δεν τους λύνει κανένα πρόβλημα. Απλώς τους το χειροτερεύει. Του χρόνου θα είναι χειρότερες οι λακκούβες και περισσότερες. Λοιπόν, χρειάζονται δραστικές λύσεις. Να κατασκευαστούν αυτά τα έργα, να γίνει μια κατηγοριοποίηση και μια προτεραιοποίηση. Πού είναι πιο χρήσιμο, πού μένουν περισσότεροι άνθρωποι. Δεν ξέρω ποια κριτήρια, ας τα αποφασίσουν οι αρμόδιοι. Σωστή. Οι τεχνικά υπεύθυνοι τα κριτήρια. Αλλά πρέπει κάτι να γίνει και σε αυτό το θέμα. Όχι μόνο να εισπράττουμε τα υπέρογκα δημοτικά τέλη. Και... Να δω ένα λίγο και το τι γίνεται, λέει ένας φίλος τηλεθεατής σε μήνυμα, σε διάφορα σημεία ειδικά της πόλης, όπου είχε πέσει πρόσφατα, λέει. Πίσα, ναι. Να δούνε τι γίνεται με τις απορροές των όμβριων. Λοιπόν, θα σου πω γιατί υπάρχει μεγάλο το ψάξαμε. Ζήτημα. Θα σου πω, το ψάξαμε στην Ήπειρο Σμύρνης με τους συνεργάτες μου. Σε κάποιες περιοχές έγιναν με πολύ καλές προδιαγραφές ποιότητας τα έργα αυτά. Σε άλλες περιοχές έγιναν έργα προεκλογικά, απλώς για να φανεί ότι εκείνη η δημοτική αρχή που ήταν τότε έκανε αυτό το έργο. Με αποτέλεσμα στις άκρες των δρόμων αυτών που ασφαλτοστρώθηκαν να αρχίζει ήδη από τον Απρίλιο-Μάιο, οπότε έγιναν εκείνες οι ασφαλτοστρώσεις, υπάρχουν περιπτώσεις ήδη που αρχίζει και χαλάει. Η άσφαλτος. Οπότε αντιλαμβάνεσαι τι έχει να γίνει με τα χιόνια και τους πάγους που έχουμε μπροστά μας. Γιατί τώρα αρχίζει ο χειμώνας, δεν άρχισε ακόμα. Τώρα είναι η πρώτη κακοκαιρία που έχουμε. Σήμερα, μάλιστα, αναμένουν οι μετεωρολόγοι και πολύ έντονες βροχοπτώσεις το βράδυ. Τεράστιους όγκους νερού. Προς τα μεσάνυχτα, ναι, με πολύ αυξημένους όγκους νερού. Και μάλιστα είδα να μου επιτρέψει να πω ότι
Είδα ότι η περιφέρεια που έχει την αρμοδιότητα αυτή κινήθηκε και σήμερα έγιναν κάποιοι καθαρισμοί σε φρεάτια αποστραγγιστικά, τις γνωστές λαγκάτσες, σε κάποια σημεία που ήταν προβληματικά, έτσι, που είχαν θέμα. Πρέπει να το πούμε αυτό, δηλαδή δεν χρειάζεται από εδώ, δεν είμαστε μόνο για να κατηγορούμε, να καταγγέλουμε, πρέπει να απονέμουμε και τα εύσημα όταν υπάρχει κάτι που πρέπει να, έτσι, να αναδειχθεί. Κοίταξε, λοιπόν, για να λέμε και να αποδίδουμε, όπως λες, τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι, έτσι, νομίζω ότι η περιφέρεια Ηπείρου σε ό,τι έχει να κάνει σε τέτοια μέτρα πρόληψης και σε ό,τι έχει να κάνει σε πολιτική προστασία, δεν μπορεί να την πιάσει κανείς. Είναι μπροστά, αρκεί να συγκρίνεις με ό,τι γίνεται σε άλλες περιοχές και αμέσως καταλαβαίνεις. Δεν χρειάζεται να πας μακριά. Δηλαδή, ο κάθε ένας που θέλει να έχει μια αντικειμενική και αμερόληπτη γνώμη μπορεί να δει τι γίνεται σε άλλες περιφέρειες. Θα καταλάβει μετά πάρα πολύ καλά το πόσο μπροστά είμαστε εδώ στα ζητήματα αυτά. Το ζήτημα είναι να μην πέσουν πολλές βροχές και να μην δημιουργήσουν θέμα, γιατί όπως μου λένε και φίλοι αγρότες, είναι ξερότερο το χώμα λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας, γιατί είχε καλό καιρό. Φτάσαμε Οκτώβρη και είχε καλό καιρό τώρα. Το καλοκαίρι, ακριβώς. Μέχρι χθες είχαμε 30 βαθμούς. Και να μην πνιγούν οι καλλιέργειες, γιατί υπάρχει και αυτός ο φόβος, έτσι. Δεν μπορεί το χωράφι και το χώμα, το ξέρω, να απορροφήσει τόσο πολύ νερό. Σωστό, πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Οπότε σε όλα χρειάζεται. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πλημμυρικά φαινόμενα. Έτσι. Φαντάζομαι λοιπόν τώρα αυτούς τους ανθρώπους που κατοικούν, για να συνδέσω λίγο και με το προηγούμενο θέμα που λέγαμε, που είναι πολλοί άνθρωποι. Είναι όλες οι νέες περιοχές ουσιαστικά που πολεοδομήθηκαν τα τελευταία 15-20 χρόνια στην πόλη των Ιωαννίνων. Και να μας συγχωρέσουν από τις άλλες περιοχές της Ηπείρου, αλλά εδώ είναι πιο έντονο το πρόβλημα αυτό. Στους άλλους Δήμους, από όσο ξέρω, δεν υπάρχει τόσο έντονο πρόβλημα. Αν θέλεις, είναι λιγότερος ο πληθυσμός εκεί. Κινούνται τα πράγματα πιο γρήγορα, είναι τα πράγματα πιο προσωπικά. Έχουν, αν θέλεις, και απευθείας επαφή οι εκεί δήμαρχοι με τα σημεία που πολεοδομούνται και με τους ανθρώπους κτλ. Κινούνται πιο γρήγορα τα πράγματα. Εδώ είναι τεράστιο αυτό το πρόβλημα, εδώ στα Γιάννενα. Γι' αυτό και επιμένουμε και τόσο πολύ. Αφορά πραγματικά χιλιάδες κόσμο, έτσι. Μην ακούστε υπερβολικό, αφορά χιλιάδες ανθρώπους που κατοικούν στις περιοχές. Και είναι και αυτές το παράπονο, γιατί μου λένε και κάτι θα, και από συγκεκριμένες περιοχές, ότι μπορεί, λέει, ένας παράδρομος να έχει πέσει, χωρίς να έχει και τόσο τεράστιο πρόβλημα, να έχει πέσει, ξέρω εγώ, άσφαλτος και πίσα 3 και 4 φορές τα τελευταία χρόνια, και από το δικό τους, λέει, που πνίγονται στη λάσπη, να μην ασχολείται κανένας. Ναι, 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 ακριβώς. Ένα τετράγωνο παραπάνω. Λες και δεν υπάρχουν. Ακριβώς. Πρέπει, απαιτείται άμεσα ένας εξορθολογισμός στις διαδικασίες αυτές. Και στο πώς βγαίνουν αυτές οι εργολαβίες όταν πρόκειται για μεγάλες κατασκευές και κάποιες επιδιορθώσεις που κάνει ο ίδιος ο Δήμος με τις δικές του υπηρεσίες κτλ. Και επίσης, να πούμε και το κλασικό τώρα, ότι χρειάζεται και ένα συντονισμό. Έτσι, δεν γίνεται ο Δήμος σήμερα να φτιάχνει ένα δρόμο και αύριο να έρθει η ΔΕΗ να του σκάβει ή ο κάθε ένας άλλος φορέας που θέλει να περάσει δίκτυα από εκεί. Νίκο. Ναι. Μία ανωτελεία με συγχωρείς. Πάμε λίγο, γιατί νομίζω ότι έχουμε κάποια καλά θέματα να δούμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Πάμε λίγο να συνδεθούμε με την αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εκεί να πούμε ότι στο ρεπορτάζ βρίσκεται ο Γιάννης Μάνθος και η Γεωργία Ιχαλάτση. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε. Να και των εικόνα μεταναστών. Η ενημέρωση που έγινε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη είχε ένα ενημερωτικό χαρακτήρα. Για ανέβρεση ξενοδοχείων κλπ. Αυτή η συζήτηση υπόθηκε ότι θα μιλήσει με τους ξενοδόχους και θα δίνουν 12 ευρώ το άτομο για τις διανυκτερεύσεις, για ορεινές περιοχές κλπ. Σε απομονωμένες που είναι κάποια κλειστά ξενοδοχεία, θέλουν σιγά σιγά να τελειώνουν με τα κάμπ. Επίσης, συζητήθηκαν διάφορα θέματα και θα σας πω ποιο είναι το ψήφισμα της Ένωσης Περιφερειών. Οι περιφερειάρχες ζητούν, ήμασταν όλοι οι περιφερειάρχες παρόντες, εκτός του κυρίου Μουντζούρη από το Βόρειο Αιγαίο και το Νοτίο Αιγαίο, οι άλλοι ήμασταν παρόντες. Οι περιφερειάρχες ζητούν σχέδιο με βάση τους παρακάτω άξονες δράσης. Αυστηρή φύλαξη των συνόρων. Άμεσες ενέργειες ταυτοποίησης με στελέχωση του Γραφείου Ασύλου. Και είναι το πιο σοβαρό. Ποιος θα πάρει άσυλο και ποιος δεν θα πάρει. Για να ξέρουμε ποιοι είναι πρόσφυγες και ποιοι είναι μετανάστες, επί την ευνοϊκότερη κουβέντα. Γρήγορη επαναπροώθηση των προσφύγων στις χώρες τελικού προορισμού τους. Δεν μπορεί να λέει η Ευρώπη ότι κρατήστε τους αυτού όλους. Ξεκαθάρισμα και απεμπλοκή των ΜΚΟ. Τελεία και παύλα. Η Ελλάδα δεν είναι τριτοκοσμικό κράτος. Όχι νέες δομές στρατόπεδα, γιατί σε βάθος τριετίας αποδεικνύονται τοξικά για την κοινωνία στη λειτουργία της. Ειδική πρόνοια για τα ασυνόδευτα παιδιά. Δεν μπορεί να πει κάποιος, ήρθαν κάποια παιδιά, θα τα αφήσουμε έξι.
αξιοποίηση, όπως έθεσαν, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων σε μέρη που είναι απομονωμένα και ενδιαφέρονται οι ίδιοι οι ξενοδόχοι να φιλοξενήσουν πρόσφυγες. Συνεργασία και συνέργεια με τις τοπικές κοινωνίες και τους δήμους. Παράλληλη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω προγράμματος κοινωνικής συνοχής για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες της Ελλάδος. Το προσφυγικό είναι μια αφορμή να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε από την Ευρώπη χρηματοδότηση για την ενίσχυση της ελληνικής κοινωνικής πρόνοιας. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται σοβαρότητα, αξιοπιστία και ψυχραιμία. Και επιπλέον χρειάζεται ξεκαθάρισμα των ρόλων και των αρμοδιοτήτων του κάθε φορέα, ώστε να ξέρουμε ποιος και πού και με ποιους πόρους ανθρώπινους ή χρηματικούς καλείται να κάνει κάτι. Αλλιώς εγκυμονεί κίνδυνος κοινωνικού αυτοματισμού. Πρώτα ο Έλληνας, υπογράμμισε η Ένωση Περιφερειών με αυτή τη συζήτηση και επίσης δόθηκε το δικαίωμα στον κύριο Αγοραστό ως πρόεδρος την ερχόμενη εβδομάδα να μιλήσει γι' αυτό στις Βρυξέλλες. Συζητήθηκαν οι αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούνται σε πολυκατοικίες, σε μέρη που υπάρχουν Έλληνες και ελληνικές οικογένειες που δεν πληρώνουν ούτε τη ΔΕΗ, ούτε κοινόχρηστα, ούτε έχουν τα προστοζήν. Υπάρχει κόσμος που σου λέει: δώσ' 2 ευρώ να μείνω το μεσημέρι. Δεν πρέπει να τεθεί κάποια στιγμή η κοινωνική πρόνοια αυτού του κόσμου που βγαίνει από μια τεράστια δυσκολία οικονομική και κοινωνική να έχουν ίδια αντιμετώπιση και με τους πρόσφυγες. Δεν λέω για τους λαθρομετανάστες. Και επίσης να υπάρχουν τα έξοδα διαμονής και διατροφής από την ύπατη αρμοστία, αν είναι δυνατόν, και αυτόν τον κόσμο. Δεν μπορεί το ένα καλό παιδί και το άλλο όχι. Κύριοι, οι Έλληνες, η λέξη φιλοξενία είναι ελληνική από τα αρχαία χρόνια. Έχουμε όμως την υποχρέωση να θέσουμε σωστά που υπάρχουν τα θέματα, είτε στην κυβέρνηση είτε σε οτιδήποτε άλλο. Κύριε Ριζόπουλε, κάνατε αυτή την ερώτηση. Δεν φέρατε πρόταση. Είπατε κάποια πράγματα. Τι μας είπε ο Υπουργός? Ο Υπουργός μας έκανε μόνο μια ανακοίνωση και εμείς του είπαμε τι προβλήματα υπάρχουν και δεν μας ζήτησε τίποτα από μας. Άλλωστε εσείς έχετε κάνει ως ειδικό σύμβολο στον κύριο Χρυσοχοΐδη και τον ξέρετε καλύτερα από μας. Εμείς δεν τον ξέρουμε τόσο πολύ και μην ρωτάτε εμάς για αυτά τα πράγματα τα οποία μπορούσατε ο ίδιος να τον πάρετε και να συζητήσετε μαζί του. Μπορώ να απαντήσω, κύριε Παργανά, διότι αναφέρθηκε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Νίκο, σε υψηλούς τόνους συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Υψηλότατους τόνους. Και... αλλά νομίζω ότι έτσι είναι σαν άνθρωπος πάντα ο κ. Καχρεμάνης. Δηλαδή, παθιάζεται λίγο τα ταλέ. Απασφάλισε λίγο. Ίσως είναι και το μυστικό της επιτυχίας του, ότι ασχολείται προσωπικά, δεν ξέρω. Σπάει και το χαμόγελο στο τέλος. Γι' αυτό μιλούν και κάποιοι για το φαινόμενο Καχρεμάνη, δεν ξέρω. Λοιπόν, η ουσία είναι πίσω από όλο αυτό ότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ναι, και έδωσε αναλυτική ενημέρωση στο τι συζητήθηκε στη συνάντηση με τον Υπουργό για τα θέματα ακριβώς αυτά. Το τι συζήτησαν οι περιφερειάρχες για τα θέματα του προσφυγικού μεταναστευτικού. Οι περιφερειάρχες ανησυχούν και παίρνουν μέτρα. Εγώ αυτό βλέπω και αυτό είναι το θετικό. Τώρα, τι μπορούν να κάνουν, δεν ξέρω. Και οι περιφερειάρχες και το Υπουργείο. Συγκεκριμένα μέτρα που εξήγηλε η σημερινή κυβέρνηση τις τελευταίες μέρες, θα μου πεις. Έλενα, να τα δούμε πώς θα γίνουν πράξη. Ναι, εντάξει, εγώ σε είναι όλα νομίζω αυτά. Σε σωστή κατεύθυνση όμως, δηλαδή, και αυτά που ακούσαμε. Και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε εξαγγείλει, με συγχωρείτε, διακόπτω, κάποια μέτρα, τα οποία ήταν αρχικά εμφανίζονταν σωστά, δεν όμως μπόρεσε ποτέ να τα κάνει πράξη. Mm-hmm. Δηλαδή, για τις, ξέρω εγώ, για αυτούς που παρανόμως ή παρατύπωσης έρχονταν στη χώρα, είχε πει ότι θα τους επαναπατρίζουν στην Τουρκία. Λοιπόν, επαναπάτρισε, ξέρω εγώ, 200 άτομα. Καλά, δεν νομίζω συνολικά, μέχρι στιγμή ότι αυτή η περιβόητη συμφωνία με την Τουρκία δεν νομίζω ότι έχει ισχύσει ποτέ, έτσι. Αυτό είναι με ευθύνη της Τουρκίας. Και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν σφίγγει τα λουριά. Γιατί δεν έχει Ένωσης... να κάνει η Ελλάδα. Ναι, 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 είναι ναι, Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Στη μέση είναι η Ελλάδα. Έτσι.
Είναι πρώτη χώρα εισόδου. Δεν, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σφίξει τα λουλούδια. Απλώς εμείς έχουμε την ατυχία απλά να είναι από εδώ. Απλά και εμείς επαναπαυθήκαμε, γιατί έρχονταν τα λεφτά και τα ωραία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τις ΜΚΟ. Και κάποιες ΜΚΟ πάνω από 1,5 δις και θα πει κάποιος πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά. Κάποιες ΜΚΟ κάναν πάρτι πάνω στο θέμα μετανάστευση. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Και γιατί υπάρχει αυτή η δυστυχία. Αυτοί οι άνθρωποι γιατί ζουν σε αυτές τις συνθήκες ακόμα. Αν πρόσεξες, το έθεσε και ο κ. Καρυμάνης νωρίτερα σχετικά με το θέμα των ΜΚΟ και πολλοί το θέτουν το θέμα των ΜΚΟ. Δηλαδή, γιατί χρειάζονται αυτές οι ΜΚΟ. Δεν είμαστε οργανωμένο κράτος εδώ πέρα. Τι είμαστε, τριτοκοσμικό, όπως είπε και ο κ. Καρυμάνης. Σωστά. Λοιπόν, σωστά. Δεν μπορούμε αυτές τις υπηρεσίες να κάνουμε κουμάντο μόνοι μας. Να τις παράσχουμε μόνοι μας, ας πούμε, για να υπάρχει και ένα συντονισμός, να υπάρχει και μια καταγραφή. Ξέρεις ότι υπήρξαν εποχές στο προηγούμενο διάστημα που δεν ξέραμε σαν χώρα πόσους είχαμε νεοφερμένους στην περιοχή. Έτσι, είτε τούντες άσυλο, είτε μετανάστες, παρανόμος, παρατύπος, νομίμος, ξέρω εγώ, έτσι, διάφοροι. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να παρεμβαίνουν φορείς μη κρατικοί, μη κυβερνητικοί. Αυτοί μπορούν επικουρικά να βοηθήσουν κάτι. Δηλαδή, αν τους πει η επίσημη κρατική διοίκηση ότι χρειάζομαι εκεί πέρα, ξέρω εγώ, τη συνεισφορά σας για ζητήματα υγείας, γιατί δεν φτάνουν οι γιατροί μου, ναι, βεβαίως και υπό την καθοδήγηση των γιατρών των δημόσιων νοσοκομείων ή των δομών τέλος πάντων των κρατικών που αναλαμβάνουν όλα αυτά, βεβαίως να πάνε εθελοντικά, έτσι. Όχι να αμείβονται για αυτό που κάνουν, γιατί μετά τι ΜΚΟ είναι κάποιος που αμείβεται γι' αυτό. Δεν είναι ΜΚΟ μετά, είναι επιχείρηση. Έτσι. Καλά, επιχειρήσει, είναι όλα τέλος πάντων. Εντάξει, ναι, απλώς λοιπόν έχουν αυτή τη νομική μορφή. Λοιπόν, εντάξει, τώρα είναι λίγο, ξέρεις, αυτά ακούγονται κάπως, αλλά έχουμε δει πολλά. Έτσι. Έχουν υπάρξει σκάνδαλα, έχουν γίνει έρευνες αγγελικές. Έχουν πάει άνθρωποι κατηγορούμενοι από αυτές τις ΜΚΟ. Δηλαδή, δεν είναι υπερβολές αυτό που λέμε τώρα, δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Είναι στοιχεία του ρεπορτάζ και γεγονότα αυτά πάντως, που λέμε. Δεν είναι τυχαίο και επειδή βλέπουμε πώς έχουν τα πράγματα και μετά τις τελευταίες, όπως είπαμε, εξελίξεις των τελευταίων ημερών, δεν είναι τυχαίο που συζητιέται σήμερα και το θέμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Υπάρχει ενημέρωση και από τον Περιφερειάρχη Πύρου, αλλά και στο Δημοτικό νωρίτερα και από τον Δήμαρχο. Λοιπόν, να το κλείσουμε ούτως ή άλλως. Ας δούμε πώς θα κυλήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο και στη συνέχεια και θα το δούμε γενικότερα. Θα δούμε το ρεπορτάζ, θα έχουμε όλη τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Θέλω να κλείσουμε λίγο, Νίκο, με το μήνυμα φίλου τηλεθεατή, ο οποίος τον ευχαριστούμε θερμά έτσι που μας παρακολουθεί και παρεμβαίνει. Είναι ο ίδιος, αν δεν κάνω λάθος, εργολάβος. Πολιτικός, μηχανικός, είναι γνώστης του τεχνικού, της τεχνικής πλευράς του δικημένου. Και έλεγε χαρακτηριστικά το τι γίνεται με τις διακούβες. Μας λέει λοιπόν ότι δεν είναι σωστός ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αυτές οι αποκαταστάσεις, μας λέει ο φίλος τηλεθεατής εδώ, και να τον ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση. Λέει ότι κλείνονται πρόχειρα με το φτιάρι, ας πούμε, πετάγεται το υλικό χωρίς να έχει προηγηθεί καθαρισμός, χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί το ειδικό αστάρι που είναι αυτό το ειδικό βερνίκι, ας πούμε, το ειδικό υλικό που χρειάζεται για να κολλήσει το ένα υλικό με το άλλο. Και βεβαίως στο τέλος, λέει, δεν γίνεται η δόνηση η κατάλληλη όπως πρέπει για να πάρει τη μορφή, έτσι, το σχήμα που πρέπει για να πατηθεί, ας πούμε, είτε για να φτάσει στο ίδιο επίπεδο με την υπόλοιπη, με τη διπλανή άσφαλτο, είτε απλώς για να πάρει τις ιδιότητες που πρέπει να πάρει, για να μην χαλάσει, να το πούμε απλά. Δεν γίνεται λοιπόν σωστά η επισκευή, επισημαίνει εδώ ο φίλος τηλεθεατής. Τον ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Και βεβαίως αυτά είναι πράγματα, αν μου επιτρέψεις να πω, αγαπητή Έλληνα, που δεν έχουν κόστος. Δηλαδή, το αν θα κάνεις σωστά μια αποκατάσταση, δεν κοστίζει παραπάνω από το να την κάνεις λάθος την αποκατάσταση. Μπορεί να κοστίζει λίγο παραπάνω σε χρόνο, ας πούμε, του αρμοδίου εκεί πέρα, του υπευθύνου που θα κάνει την συγκεκριμένη ενέργεια. Αλλά δεν πειράζει. Ας μην κλείσει 100 λακκούβες τη μέρα του, ας κλείσει 80, αλλά να το κάνει σωστά. Mm-hmm. Μάλιστα. Κλείνω με ένα μήνυμα φίλου τηλεθεατή, ο οποίος λέει το εξής: ΗΠΑ, Ρωσία, Τουρκία, Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Ισραήλ. Αυτοί κάνουν τους πολέμους. Αυτοί να πάρουν, λέει, τους μετανάστες στις χώρες τους και όχι να έρχονται στη δική μας φτωχή χώρα. Λοιπόν, είναι και αυτή μια άποψη. Ναι, όπως είπες, είναι και αυτή μια άποψη. Εντάξει, το καταγράφουμε. Πολλοί έχουν αυτή την άποψη. Να μου επιτρέψεις ένα πολύ γρήγορο σχόλιο, θα πω ότι δεν μπορείς όμως να τους υποχρεώσεις. Ναι, βεβαίως, κανένας δεν αμφισβητείται ότι οι μεγάλες δυνάμεις αυτού του κόσμου και διαχρονικά, όχι μόνο στη σημερινή εποχή και στην εποχή μας, χρονικά, όποιος γνωρίζει την ιστορία ξέρει ότι οι ισχυροί της κάθε φορά εποχής ήταν αυτοί που κινούσαν τις εξελίξεις και τα νήματα όλων των εξελίξεων που συνέβαιναν σε παγκόσμιο είτε σε τοπικό επίπεδο. Okay, και πώς θα τους υποχρεώσουμε εμείς λοιπόν να το πράξουν? Δεν είναι λάθος αυτό που λέει ο φίλος τηλεθεατής, σωστό είναι και συμφωνούμε και μαζί του με την άποψη. Αλλά και πώς θα το απαιτήσεις αυτό, πώς θα το υποχρεώσεις αυτό να συμβεί? Λοιπόν, εντάξει, σαν ιδέα καλό είναι, δεν λέω, δεν διαφωνώ, αλλά πώς θα γίνει πράξη αυτή η ιδέα, δεν ξέρω. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Νίκο, θα σε ευχαριστήσω πολύ
για την παρουσία σου εδώ, για το σχολιασμό που κάνουμε κάθε Πέμπτη. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη. Εδώ ελπίζω κάτι συνταρακτικό να μην προκύψει νωρίτερα που θα μας αναγκάσει να τα πούμε. Ελπίζω να κυλήσουν όλα ομαλά. Όπως και να έχει, τα ξαναλέμε την ερχόμενη εβδομάδα. Έως τότε να είσαι καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα σε εσένα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τον εκπρόσωπο τύπου της ΟΝΕΔΙΟ Ανίνων, τον κύριο Νίκο Γιωτίτσα. Θα συζητήσουμε μαζί του για το επικείμενο συνέδριο της ΟΝΕΔ, της νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας. Θα λάβει χώρα από αύριο, 4, 5 και 6 Οκτωβρίου, στην Αθήνα. Και αναμένεται εκεί αύριο το βράδυ να μιλήσει και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Εκεί θα γίνουν και οι αρχαιρεσίες, θα έχουμε και την εκλογή νέου Προέδρου, οπότε θα τα δούμε όλα αυτά, θα δούμε τι λέει η νεολαία και το τι θέλουν για την επόμενη μέρα. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά μαζί σας. Στο Κταίο Παπαδόπουλος, η δική σας ασφάλεια είναι το πιο σημαντικό. Στο 26510-41400. Κταίο Παπαδόπουλος, στην Περιφερειακή Οδό. Όταν χρειάζεσαι δύναμη και αξιοπιστία, όταν η δουλειά είναι απαιτητική, ακόμα και η τελευταία βίδα δεν είναι λεπτομέρεια. Αρκεί να είναι Χουσκβάρνα. Τώρα, αλυσοπρίωνο Χουσκβάρνα 236, μόνο 175 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Χουσκβάρνα, κορυφαία σουηδική τεχνολογία. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα νομού Ιωάννινων, Κατσούκης Δημήτριος. Λεωφόρο Γράμμο 117 Ιωάννα, έναντι αεροδρομίου. Τηλέφωνο 26510-83400. Και στην ιστοσελίδα μας www.katsoukis.gr. Τέσσερις χιλιάδες μπάλες. Και αύριο, άλλες τόσες. Και ύπνο από νωρίς. Χωρίς ύπνο. Η καινοτομία θέλει δημιουργία και όραμα. Πιάνω μαθήματα και πάλι πιάνω. Το αύριο όμως έχει τρελό ρυθμό. Αύριο, σχολείο και μετά τρέξιμο, τρέξιμο, τρέξιμο. Ένας είναι ο στόχος. Η κορυφή. Το αύριο μοιάζει με το νερό. Δεν έχει σχήμα. Εσύ του το δίνεις. Το Ζαγόρι αγκαλιάζει τους νέους που δημιουργούν ένα καλύτερο αύριο για την Ελλάδα μας. Ένα αύριο που θα μας κάνει όλους περήφανος. Ζαγόρι, το καλό το έχουμε μέσα μας. Mountains, το μεγαλύτερο κατάστημα ειδικού εξοπλισμού στα Γιάννενα. Αν είστε λάτρης της φύσης, στο κατάστημα Mountains θα βρείτε αυτό που ζητάτε. Mountains, διαθέτουμε το πιο σύγχρονο εξοπλισμό για ορειβασία και υπαίθριους περιπάτους. Mountains, τα πάντα για το κυνήγι, το ψάρεμα, την κατάδυση και το κάμπινγκ. Κατάστημα ειδικού εξοπλισμού Mountains. Κάτσαρη 41 στα Γιάννενα. Σας περιμένουμε. Γιατί τα Δωδονέα κατατάσσονται στα κορυφαία σχολεία της Ελλάδας στις Πανελλαδικές. Σταθερό, έμπειρο, εξειδικευμένο, εκπαιδευτικό προσωπικό. Τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης εξετάσεων. Επιπρόσθετες ώρες διδασκαλίας. Υψηλού επίπεδου σημειώσεις. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση και μελέτη το απόγευμα.
Γιατί στα Δωδονέα από το γυμνάσιο. Στέρες βάσεις για το μέλλον στα βασικά μαθήματα. Εντοπισμός και καλλιέργεια δεξιοτήτων. Πτυχία ξένων γλωσσών και πληροφορικής από το σχολείο. Πολιτιστικές δράσεις. Πέρα από εξετάσεις τι. Ορθά πρότυπα. Ασφαλές περιβάλλον. Διαρκής ενημέρωση γονέων. Προετοιμασία για σπουδές στο εξωτερικό. Δημιουργικές δράσεις κοινωνικού πολιτιστικού χαρακτήρα. Πόσο κοστίζει η φίτηση στα Δωδονέα? Προσιτό κόστος και σίγουρα χαμηλότερο συγκριτικά με όσα προσφέρει. Λιγότερο από όσο κοστίζει ένα μόνο ιδιαίτερο ή ένα πρόγραμμα φροντιστηρίου. Δωδονέα Εκπαιδευτήρια. Στηρίζουμε το όνειρό σου. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Όπως σας έλεγα νωρίτερα, μαζί μας είναι ο εκπρόσωπος τύπου της ΟΝΕΔ Ιωαννίνων, της Νομαρχιακής Επιτροπής της ΟΝΕΔ, ο κύριος Νίκος Γιωτίτσας, να συζητήσουμε για τις αρχαιρεσίες στο επικείμενο 12ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΕΔ, της Νεολαίας της Νέας Δημοκρατίας, που θα λάβει χώρα, αν δεν κάνω λάθος, στις εγκαταστάσεις της Χελέξπο, στον κρατικό αερολιμένα Αθηνών. Καλησπέρα σας, κύριε Γιωτίτσα, ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα, κυρία Χριστοφορίδου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πω ότι μετά από καιρό μιλάω με αυτή την ιδιότητα. Συνήθως μιλάω και εκ μέρους της ΝΟΔΕ, που είμαι ρητό μέλος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μιλάω με αυτή την ιδιότητα του εκπροσώπου τύπου της Νομαρχιακής Επιτροπής της Οργάνωσης Νέων Νέας Δημοκρατίας του Νομού Ιωαννίνων. Είναι για μένα λίγο περίεργη, θα πω, αυτή η περίοδος, μιας και μετά από πάρα πολλά χρόνια, σιγά-σιγά, για μένα κλείνει ο κύκλος της νεολαίας με επιστρέγασμα αυτό το 12ο τακτικό συνέδριο, μιας και σιγά-σιγά η ηλικία δεν ταιριάζει για να είμαστε στην ΟΝΕΔ. Για να καταλάβει και ο κόσμος, νομίζω ότι δικαίωμα συμμετοχής, δικαίωμα να είναι σύνεδροι στο συγκεκριμένο συνέδριο έχουν όσοι δεν υπερβαίνουν το 32ο έτος της ηλικίας τους. Ακριβώς. Άρα είστε πολύ κοντά και εννοείται ότι δεν θα μπορείτε τα επόμενα 4 χρόνια που θα ξαναγίνουν αρχιερεσίες και συνέδριο να είστε εκεί. Οπότε κλείνει ένας κύκλος. Ένας κύκλος με τον οποίο ανοίξατε την ενασχόλησή σας ουσιαστικά με την πολιτική, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Φαντάζομαι το Πανεπιστήμιο και τη ΔΑΠ, το επόμενο βήμα είναι η ΟΝΕΔ και μετά η ενασχόληση με τα κοινά και στην πόλη μας, αλλά και στην ΟΔΕ. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα, και θα ήθελα έτσι να σχολιάσουμε λίγο και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα με την αλλαγή διακυβέρνησης της χώρας και την ανάληψη καθηκόντων από τη Νέα Δημοκρατία. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό οι νέοι άνθρωποι? Αν θεωρείτε ότι είναι ελπιδοφόρο και κάτι πάει να γίνει προς το καλό όλων, και ειδικά της νεολαίας, γιατί ήταν και σύνθημα αυτό της Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά, ότι θα αγωνιστεί για τους νέους που έφυγαν στο εξωτερικό, για τους νέους που δεν βρίσκουν δουλειές. Δεν ξέρω πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα εκεί, και φαντάζομαι ότι σίγουρα όλα αυτά θα μπουν και στο συνέδριό σας, έτσι. Τέτοιου είδους, θα λέγαμε, αγωνίες που μπορεί να έχετε για το μέλλον και τέτοιου είδους θέματα και το πώς θα δυναμώσετε τη νεολαία σας, σίγουρα θα μπουν. Ακριβώς. Καταρχήν να ξεκινήσω λέγοντας ότι εκπρόσωπο φυσικά την Νομαρχική Επιτροπή της ΟΝΕΔ σήμερα, αλλά και τον πρόεδρο, τον Θανάση τον Μωρόγιαννη, ο οποίος λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να είναι εδώ στο στούντιο. Να πω ότι ο Θανάσης Μωρόγιαννης, πέρα από πρόεδρος της Νομαρχικής Επιτροπής Ιωαννίνων, δίνει τον αγώνα μαζί με την ΔΚΜΗ για το τεχνικό επιμελητήριο. Να ευχηθούμε καταρχήν καλή επιτυχία. Συναντήθηκε χθες και αντιπροσωπεία με την ΝΟΔΕ. Λοιπόν, η νεολαία βγαίνει μπροστά, βλέπουμε, έτσι, της Νέας Δημοκρατίας. Σε κάθε φορέα και σε κάθε μετερίζ και σε κάθε επιστημονικό φορέα, όπως μετέχει ο Θανάσης Μωρόγιαννης, ο πρόεδρος της Νομαρχιακής, και γι' αυτόν σίγουρα θα τα πει ο ίδιος σε κάποια άλλη συνέντευξη, θα κλείσει σιγά-σιγά αυτός ο κύκλος. Λοιπόν, να πάμε τώρα να πούμε για το συνέδριο, να πούμε ότι
έγινε μια διαδικασία για να αναδειχθούν οι συνέδροι. Μετήχαν 70.505 μέλη από όλη την Ελλάδα. Εγγράφησαν στο Μητρό των μελών της ΟΝΕΔ, διπλάσιος αριθμός από αυτούς που εγγράφησαν το 2016, δηλαδή στο συνέδριο της επανίδρυσης της ΟΝΕΔ, που είχε λάβει χώρα στην Αθήνα, αν δεν καλώ θα και στον ίδιο χώρο, τον Οκτώβριο του 2016. 2.111 εξελέγησαν σύνεδροι στο τακτικό συνέδριο της ΟΝΕΔ. Η συμμετοχή είναι σίγουρα άκρως ικανοποιητική, είναι μεγάλη, κάτι που δείχνει ότι οι νέοι έχουν το κίνητρο για να ασχοληθούν με τα κοινά, αφού γράζονται τις αγωνίες και τις ανησυχίες των νέων ανθρώπων τους οποίους εκπροσωπούν. Και αν θέλετε, και παίρνω έτσι, να το πω έτσι, και πάσα από αυτό που είπατε προηγουμένως, είναι και μια σχετική ικανοποίηση από τα πρώτα δείγματα, τα οποία εμείς φυσικά τα αξιολογούμε θετικά, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να επανέλθω στο συνέδριο λέγοντας ότι αύριο ξεκινάνε οι εργασίες του συνεδρίου. Φυσικά η ημερομηνία δεν είναι καθόλου τυχαία που γίνεται, πραγματοποιείται αυτό το συνέδριο και ανοίγουν οι εργασίες, μιας και όπως όλοι γνωρίζουμε, 4 Οκτωβρίου του 1974 ο άμυστος εθνάρχης μας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ίδρυσε την παράταξη των αξιών, των αρχών και των μεγάλων εθνικών αποφάσεων και επιλογών, τη Νέα Δημοκρατία. Για συμβολικούς λόγους γίνεται αύριο αυτό το συνέδριο, πραγματοποιείται σε αυτή την ημερομηνία και ολοκληρώνονται οι εργασίες την Κυριακή. Μέσα σε αυτό το τρίμηνο, καταρχήν να πούμε ότι αύριο 8 η ώρα στο συνεδριακό χώρο, όπου θα γίνει το συνέδριο, στο Metropolitan Expo, όπως πολύ σωστά είπατε, στα Σπάτα Αττικής, θα μιλήσει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Προηγουμένως θα γίνουν οι ομιλίες του απερχόμενου Προέδρου της ΟΝΕΔ, του κυρίου Κώστα Δέρβου, αλλά και του υποψηφίου Προέδρου, του μοναδικού μέχρι στιγμής υποψηφίου επίσημα Προέδρου της ΟΝΕΔ, του κυρίου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος είναι δικηγόρος στο επάγγελμα και αυτή τη στιγμή είναι αντιπρόεδρος στην οργάνωση. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, το Σαββατοκύριακο υπάρχει έτσι ένα πρόγραμμα με διάφορες θεματικές ενότητες, όπως παιδεία, υγεία, ψηφιακή πολιτική, εργασία και άλλες ενότητες που θα μιλήσουν μεταξύ άλλων και διάφοροι υπουργοί της κυβέρνησης, που είναι και κομματικά στελέχη. Φαντάζομαι ότι επιχειρείτε και μέσα από το συνέδριο αυτό και τις θεματικές του να ανοίξετε και ένα διάλογο με την κυβέρνηση, με κεντρικά, με το κόμμα σας, για θέματα που σας αφορούν, όπως έλεγα νωρίτερα, και σας ανησυχούν. Έχετε τις ανησυχίες σας, όπως είναι για παράδειγμα, είπαμε νωρίτερα, για την αποκατάσταση, την επαγγελματική των νέων στη χώρα μας, στο να μην φεύγουν έξω στο εξωτερικό τα παιδιά μας, όπως επίσης να επαναπατριστούν και αυτοί οι 500.000 που έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα θα μπουν αυτά, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, θα ζητήσετε μάλλον, έτσι να το πούμε, θα ανοίξει ένας διάβολος επικοινωνίας και θα ζητήσετε να ληφθούν μέτρα πάνω σε αυτά τα θέματα. Ακριβώς, αυτό αναμενούμε, ότι θα γίνουν ουσιαστικές τοποθετήσεις και ομιλίες από τους υπουργούς της κυβέρνησης, αλλά και τους υπόλοιπους ομιλητές, ώστε να δοθούν, και ήδη έχουμε δει τα πρώτα δείγματα, όπως προείπα, σε διάφορους τομείς, είναι ικανοποιητικά, όπως στην παιδεία, όπως στην υγεία και φυσικά, όπως όλοι οι νέοι, έχουμε την αγωνία για την επαγγελματική αποκατάσταση, για το άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας, για νέες δουλειές. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι σιγά σιγά θα δημιουργείται μάλλον ένα φιλικό περιβάλλον και για τις επενδύσεις. Είδαμε πρόσφατα παραδείγματα και χθες. Σιγά σιγά, με κάθε τρόπο, να καταλάβουν οι νέοι άνθρωποι ότι αυτή η κυβέρνηση θα αφουγκραστεί την αγωνία τους για το αύριο και μόλις μπουν για να μπουν στην αγορά εργασίας. Θεωρείτε δηλαδή ότι και μέσα από τέτοια ανοίγματα και από τέτοιες επενδύσεις μπορούν να απορροφηθούν οι νέοι εκεί και να τους δοθεί μια ευκαιρία στον εργασιακό βίο? Σίγουρα όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, σίγουρα να δοθούν κάποιες έτσι ευκαιρίες, αλλά και άλλες. Βλέπουμε
Είχαν γενικοί διάφορες προσλήψεις στην ειδική αγωγή και σε άλλους, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να υπάρχει επανάπαυση πάνω σε αυτό το πολύ φλέγον ζήτημα, που είναι σίγουρα αγκάθι για κάθε κυβέρνηση, η απασχόληση των νέων ανθρώπων, το πώς θα δοθούν αυτές οι ευκαιρίες. Πώς μπορεί τώρα να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο η ΟΕΝΕΔ και να είναι ουσιαστικά και πιο δίπλα στη νεολαία, πιο κοντά και πιο ενεργητική, να τη βλέπουμε πιο συχνά έξω στην κοινωνία? Σίγουρα περάσαμε, μιας και ήμουν ενεργό μέλος της ΔΑΠ αρχικά και ΟΝΕΔ κατόπιν, υπήρχε έτσι μια κρίσιμη περίοδος όπου οι νέοι, και όχι αδικαιολόγητα, είχαν γυρίσει την πλάτη στην πολιτική, δεν ασχολούνταν με τα κοινά. Σιγά σιγά όμως βλέπουν ότι αξίζει τον κόπο. Και έτσι ένα δείγμα, όπως είπα, γραφής, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρών, να ασχοληθούν οι νέοι με τα κοινά, να συμμετέχουν σε όργανα λήψης των αποφάσεων, είτε μιλάμε κομματικά, είτε μιλάμε σε φορείς, είτε μιλάμε σε άλλα έτσι, γενικά σε συμβούλια στον πάπτο του δημόσιου βίου. Γενικά να συμμετέχουν, να εκπροσωπούν την γενιά τους με προτάσεις, με παρέμβαση, με συμμετοχή και με μαζικότητα. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια η ΟΝΕΔ ανήνουν να είναι μπροστά, όπως είπαμε και πριν, σε εκπροσώπηση τέτοιων φορέων, να πραγματοποιεί διάφορες εκδηλώσεις, να μετέχει σε εκδηλώσεις και δράσεις και της ΝΟΔΕ, της Νέας Δημοκρατίας έτσι, γενικότερα, και να είναι στην πρώτη γραμμή των παρεμβάσεων, των αγώνων των κοινών μας ιδανικών της παράταξής μας. Υπήρξε και φάση εσωστρέφειας για την ΟΝΕΔ το προηγούμενο διάστημα ή όχι? Δεν νομίζω ότι έχει παρατηρηθεί, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια και τουλάχιστον στο, όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο, έτσι, κάποια εσωτερική, έτσι, να το πω έτσι, κρίση. Η ΟΝΕΔ έχει κάνει και αυτή το άνοιγμά της στην κοινωνία, όπως το έκανε και η Νέα Δημοκρατία, αν μη τι άλλο. Και η ΟΝΕΔ από το 2016 έχουν εγγραφεί πάρα πολλά μέλη στην ΟΝΕΔ, συμμετέχουν. Το ευχάριστο είναι ότι τώρα είναι διπλάσιο, όπως είπα, 70.505 μέλη, δεν είναι λίγος ο αριθμός, είναι ικανοποιητικός και φυσικά θα θέλουμε να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Και το θετικό, δεν ξέχασα να πω φυσικά, κυρία Χριστοφορίδου, ότι έχουμε μια μεγάλη συμμετοχή, αύξηση μάλλον του ποστού στους νέους ανθρώπους, δηλαδή της ηλικίας 18 με 22 ετών. Και στο γυναικείο φύλλο. Έχουμε μία άνοδο στα μέλη. Κοινές γυναίκες στην πολιτική, θέλω να πω. Σε γραμμένα μέλη στις γυναίκες, σε σχέση και με το 2016. Γενικά, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, μιας και εκπροσωπούμε την ΟΝΕΔ στο νομό Ιωαννίνων, και εδώ είναι και στα Γιάννενα, αλλά και γενικότερα στην Ήπειρο, είναι ικανοποιητική η συμμετοχή. Η ΟΝΕΔ δείχνει ότι, όπως είπα, εκπροσωπεί αυτή την γενιά και προσπαθεί να πείσει τους νέους που έχουν απογοητευτεί από την πολιτική, τόσο η ΟΝΕΔ όσο γενικότερα και η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, όσον αφορά, σίγουρα όταν αποχωρείς από κάτι και όταν κλείνει για σένα ένας κύκλος, και για εμάς τους παλιότερους σίγουρα κλείνει ο κύκλος της ΟΝΕΔ, σίγουρα υπάρχει το στοίχημα της επόμενης μέρας. Καλούμε τους νέους ανθρώπους που ανήκουν στην παράταξή μας να ασχοληθούν ενεργά με την ΟΝΕΔ και πανελλαδικά, αλλά και στα Γιάννενα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα υπάρξει έτσι συνέχεια, και όταν ολοκληρωθεί και το συνέδριο και οριστούν πότε θα γίνουν και εδώ οι διαδικασίες, να συμμετέχουν πραγματικά, γιατί αξίζει, οι νέοι άνθρωποι που ανήκουν στην πάρταξή μας και φυσικά να γραφτούν και ακόμη περισσότερα μέλη. Όποιος θέλει, και ήθελα πραγματικά να σας ρωτήσω, κύριε Γιωτίτσα, Νίκο μου, έτσι μου επιτρέψεις, είμαστε πολύ κοντά στην ηλικία. Ήθελα να ρωτήσω, τι έχει να κερδίσει ένας άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική από τόσο μικρή ηλικία και μπαίνοντας σε ένα μεγάλο κόμμα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, στην νεολαία ενός μεγάλου κόμματος? Τώρα που κάνεις ταμείο και είναι η τελευταία φορά που θα μπορέσεις να συμμετέχεις σε ένα τέτοιο συνέδριο στις αρχιερεσίες, τι βλέπεις, έτσι, γυρνώντας πίσω τα χρόνια, τι κέρδισες από όλο αυτό? Κερδίζει κάτι ένας νεολαίος? Γιατί υπάρχει και η άποψη αρκετών νέων που λένε και αυτό που έλεγες νωρίτερα, γιατί να ασχοληθούμε, όλοι μία από τα ίδια είναι, δεν μας ικανοποιεί, δεν μας καλύπτει κανένας. Ακριβώς. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη Νέα Δημοκρατία, γενικότερα ένας νέος που ασχολείται με τα κοινά. Τι έχει να κερδίσει?
Αναμφίβολα, υπήρχε μια γενικότερη αποστροφή. Mm-hmm. Αν θυμόμαστε και εκείνη την περίοδο, ας πούμε, 2011-2015, υπήρχε μια έτσι μεγάλη αποστροφή των νέων προς την πολιτική, τότε που υπήρχε η κρίση. Αλλά αξίζει, ακόμη και στις δύσκολες στιγμές, mm-hmm. οι νέοι να βγαίνουμε μπροστά, επαναλαμβάνω, είτε στο Πανεπιστήμιο, μέσω της ΔΑΠΗ, παρά ο Οργανισμός Νέων της Νέας Δημοκρατίας, είτε σε διάφορους φορείς, στην αγορά εργασίας, στην κοινωνία, εκπροσωπεί την παράταξη των μεγάλων αρχών και ιδανικών, την Νέα Δημοκρατία, και αξίζει τον κόπο οι νέοι να μετέχουν, να διαμορφώνουν μάλλον τις αποφάσεις για ζητήματα που αφορούν την ίδια την νεολαία. Το Πανεπιστήμιο, την αγορά εργασίας και ούτω καθεξής, διάφορα έτσι ζητήματα. Δεν αξίζει να κάθονται οι νέοι στον καναπέ, ούτε να είναι αδρανείς σε φλέγοντα ζητήματα που τους αφορούν. Αξίζει με ουσιαστικές προτάσεις, με τεκμηριωμένες προτάσεις, με επιστημονικά έτσι τεκμήρια και διάφορα, να είναι ενεργοί, να συμμετέχουν και να έτσι και αυτοί να είναι ένα κομμάτι, ας πούμε έτσι, που οι νέοι ασχολούνται με τα κοινά. Της πολιτικής ζωής του τόπου. Εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία στο 12ο συνέδριο. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε σήμερα εδώ. Να προσθέσω φυσικά, δεν ξέρω αν το είπα προηγουμένως, ότι οι εργασίες ολοκληρώνονται την Κυριακή mm-hmm. με την εκλογή όχι μόνο του 19ου, αν θυμάμαι καλά, Προέδρου της ΟΝΕΔ, διαχρονικά. Είπαμε ότι ο κύριος Μαρινάκης επίσημα έχει καταθέσει την υποψηφιότητα και το έχει πει, να το πω και αυτό, mm-hmm. αν μου επιτρέπετε και έχω λίγο χρόνο, το είχε πει, το είχε ανακοινώσει στο προσυνέδριο που είχε γίνει στη Θεσσαλονίκη. Έχουν γίνει 3 προσυνέδρια mm-hmm. σε Θεσσαλονίκη, σε Πάτρα, αλλά και στα Χανιά. Ο κύριος Μαρινάκης το είχε ανακοινώσει από την Θεσσαλονίκη εκεί. Αυτό είχε μεγάλη συμμετοχή, να πω τότε, το προσυνέδριο, που ήμουν και εγώ παρόν. Θα γίνει λοιπόν η εκλογή του νέου Προέδρου, θα ψηφιστούν φυσικά από τους 2.111 συνέδρους και παραλλήλως θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΕΔ, αλλά και των αντιπροσώπων της ΟΝΕΔ στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Οπότε ευχόμαστε καλή επιτυχία. Θα είμαστε εδώ από εβδομάδα, θα δούμε και τα αποτελέσματα και πώς πήγε αυτό το συνέδριο. Αναμένουμε αύριο και την ομιλία του Πρωθυπουργού, την παρέμβασή του στο συνέδριο, στην έναρξη του συνεδρίου. Οπότε, κύριε Γιωτίτσα, εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε να κλείσουμε, πάμε σε κλείσιμο. Θα έχουμε αναλυτικά στα δελτία ειδήσεων του Ήπειρου στη Βιέννα για κάποιους που ρωτάτε ρεπορτάζ από τις 2 συνεδριάσεις, νωρίτερα το μεσημέρι του Δημοτικού Συμβουλίου και τώρα του Περιφερειακού Συμβουλίου, που είναι σε εξέλιξη, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Θα έχουμε όμως αναλυτικό ρεπορτάζ λίγο αργότερα στα δελτία ειδήσεων του Ήπειρος στη Βιέννα. Και φυσικά θα δούμε αναλυτικά και τα ρεπορτάζ και το Παργιακό από χθες, έτσι μιας και καλύφθηκε και θα παρουσιαστεί σήμερα, και πληθώρα άλλων θεμάτων. Και τις πραγματικά, και είναι παράληψή μου, οφείλω να το πω, και τις πολύ σημαντικές επιτυχίες για ακόμη μια φορά της ελληνικής αστυνομίας. Έχουν στα χέρια της άτομα που διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών και σκληρών ναρκωτικών, ηρωίνης και κοκαίνης. Πραγματικά ένα μπράβο στα παιδιά της δίωξης και της ασφάλειας, αστυνομικής διεύθυνσης Ιωαννίνων. Πολλά μπράβο, γιατί το τελευταίο καιρό δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και μας κάνουν περήφανους. Είχαμε βέβαια και συλλήψεις, γιατί είχαμε και κάποια συμπλοκή στην Άρτα, στο Παζάρι, μεταξύ διαφόρων ομάδων και τραυματισμούς. Θα τα δούμε αυτά όμως πιο αναλυτικά στα δελτία ειδήσεων. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που μείνατε και σήμερα συντονισμένοι στην τηλεοπτική μας παρέα. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι, λίγα λεπτά μετά τις 3 θα είμαστε και πάλι εδώ για να κλείσουμε έτσι την εβδομάδα μαζί. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα.